Καλημέρα σε όλους. Το ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24 είναι εδώ, 12 με 2. Σήμερα η αρχή θα είναι λίγο διαφορετική. Με Γιάννη Παρασκευαίδη θα πάμε μέχρι και τις 2, φυσικά και με ζωντανές συνδέσεις από την Σουηδία, τους απεσταλμένους μας Σταύρο Κόλκα και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Αλλά επειδή έχουμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη στο στούντιο, μια πολύ ωραία παρέα στο στούντιο και κορίτσια πολύ ωραία παρέα και από άποψη εξωτερικής εμφάνισης, να το σημειώσω εδώ πέρα. Πρωταθλητές είναι, χρυσά αγόρια, χρυσά παιδιά, έχουν ετοιμήσει την φανέλα του ΠΑΟΚ, την πάνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και ετοιμάζονται για μια έτσι πολύ δύσκολη και πολύ όμορφη, θα πω εγώ, χρονιά. Γιάννη Παντακίδη και Χάρη Γκόμες, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά, πώς περάσατε το καλοκαίρι σας? Καλά, καλά. Όλα καλά, σούπερ καλοκαίρι. Χάρη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε. Μιλάει καλά ελληνικά, Γιάννη, Τα έχει μάθει. Λίγο. Είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνει τα πάντα. Προσπαθεί να μιλήσει, έτσι. Πόσα χρόνια είσαι Ελλάδα, Χάρη, τώρα? Το χρόνο είναι 9. Το όλα, total. Είσαι εδώ κανονικά, πατρίδα το λες πια. Πας για διακοπές Βενεζουέλα, έτσι? Ναι, σε λίγο είμαι Ελλήνας. Τι σου αρέσει περισσότερο στην Ελλάδα? Όλα. Το φαγητό, το κόσμο. Έχω πολλά φίλους εδώ. Για μένα είναι οικογένεια εδώ. Γιάννη, νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις των ξένων αθλητών που έρχονται στην Ελλάδα που ήταν ΠΑΟΚ, αλλά δεν το ήξεραν. Έπρεπε να έρθουν στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, και να το καταλάβουν. Δεν ξέρω, έτσι. Μου κάνει ότι είναι τέτοιος αθλητής. Ναι, εντάξει. Είναι αθλητής που είναι τιμή μας που τον έχουμε στην ομάδα. Ναι. Είναι φοβερός άνθρωπος, πολύ καλός χαρακτήρας και μας βοηθάει πολύ μες στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Και πάνω απ' όλα με τον Χάρη περνάμε καλά. Αφενός ξεκουραστήκατε το καλοκαίρι, γεμίσατε μπαταρίες, γιατί πέρυσι η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για σας, αλλά έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, με το πιο γλυκό τρόπο, με αυτό το υπέροχο τρόπο κάτω στον Πειραιά. Θα έχουμε κάτι ανάλογο φέτος. Μας ετοιμάσετε έτσι τέτοιες εντάσεις συναισθηματικές και φέτος? Γιατί ωραία, το χαρήκαμε, αλλά ήταν, παιδιά, πολύ ψυχοφθόρο. Εντάξει, ήταν κάτι πολύ ευχάριστο. Ναι. Κύλησε πάρα πολύ καλά η χρονιά, ειδικά στο τέλος. Πιστεύω ότι φέτος με πολλή δουλειά να έχουμε τις ίδιες χαρές όπως και φέτος. Μάλιστα. Θες να ρωτήσεις κάτι, Γιάννη, εδώ τα παιδιά? First of all, για να μιλάμε και στα αγγλικά για να καταλαβαίνει και ο Χάρη. We have already a lot of messages from the both of players. Έχουμε αρκετά μηνύματα και για τους δύο, και για τον αρχηγό και για τον τρελό, έτσι, τρελό εντός εισαγωγικών. Local one, okay. One message is for Παντακίδης, what he will keep from the last season and what he will leave for the new season. Τι θα αφήσει για την χρονιά που, τι θα κρατήσει από τη χρονιά που τελείωσε και τι θα αφήσει για τη νέα που έρχεται. And one question about Harry is, of course, how he feel after his injury. We already make a big conversation for that, but the people want to hear you. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για το πώς νιώθει ο Χάρη Γκόμες μετά τον τραυματισμό του που είχε και τον αγώνα που δίνει για να επιστρέψει. Αυτό που θα κρατήσουμε από την περσινή χρονιά είναι το πρωτάθλημα που καταφέραμε και πήραμε μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Και για την καινούργια χρονιά θέλουμε να πούμε ότι θα ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για να φέρουμε και άλλους τίτλους στην ομάδα. Γιάννη, περισσότερους. Εγώ αυτό που θέλω να αφήσω από τον βολεϊκό ΠΑΟΚ είναι τους τραυματισμούς. Πέρσι είχε λίγο θολώσει το μάτι μας. Τα αντιμετωπίζαμε κάποια περίοδο στο ποδόσφαιρο, που ήταν σύνηθες φαινόμενο στο ιατρικό δελτίο να υπάρχει ένα όνομα. Πέρσι τρομάξαμε με το βολεϊκό ΠΑΟΚ και την κακοδαιμονία, αν θέλεις, κάθε μέρα και ένα όνομα. Ήταν φοβερό αυτό για το πόσους μήνες, το πρώτο διάστημα τουλάχιστον. Ναι. Φοβερό. Αυτό θέλω εγώ φέτος. Ναι, να είστε όλοι υγιείς, έτσι αφενός. Ναι, και ο Χάρη ξέρει πολύ καλά. Αυτό είναι πρώτο. Αυτό είναι. Ο Χάρη το ξέρει. Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Και ο Γιάννης το ξέρει πολύ καλά. Πέρασα με τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε 2 μεγάλα τραυματισμού. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, βέβαια. Το θέμα είναι ότι είναι 2 τραυματισμοί μεγάλοι με αντίπαλο την ίδια ομάδα, την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Να το κοιτάξουμε, παιδιά, λίγο. Λίγο θέλω προσοχή. Και ο Χάρη, ναι. I will speak English. Yeah, of course. More specific. You know, this is I call this the goal question.
Because everybody asks me this question, everybody wants to know my situation, and this is the more normally. I know, I understand that the people are so interested about this. I have to say that I'm okay, and no in front and no back, and I am where I have to be in the rehabilitation process. In on 27, we're gonna be 7 months. The doctor and the physio, everybody tell me, pronounce to me to come back to play 7 to 9 months. Mm-hmm. So we are okay. We don't had any problem that put me away of the rehabilitation program. We follow the rehabilitation program all the summer. We making 7 months until now continue without any problem. Without any abnormality. We getting strong, we working very hard, we had big motivation, and I'm sure that everything will gonna be okay in the end of this season. Mm-hmm. And you know, the last 2 years we had a big injury. Patakidis, Yanis first, and then last year me. Last year we had not only the all the players until the playoff. In the third game, it was a really important injury of Starovic. When we had the game, we had the game in Palataki, and we had our opposite injury. So it was like, what happened here? Something strange happened. I don't believe in the, you know, in the black magic, nothing like this. Mm-hmm. But I believe in sometimes the black, negative energy, and sometimes around the team, and sometimes this is the more important. This this will be my 17th year professional career, and the more important around the team has to be everything positive. Doesn't matter if you're going to be the champion or if you're going to be second or you're going to be fourth. But the more important is to be positive, and everybody had one target. And this is the more important. Όπως τον ακούσατε, τον Χάρη Γκόμες είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα εδώ και 7 περίπου μήνες. Δεν έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής το παραμικρό πρόβλημα. Όλα κυλούν ομαλά στην αποθεραπεία παύλα αποκατάσταση του αθλητή για να επανέλθει όπως ο ίδιος θέλει στο επιθυμητό επίπεδο. Αναφορικά με τους τραυματισμούς, τους πολλούς που είχε πέρσι η ομάδα και με τον Γιάννη νωρίτερα και με τον ίδιο και με τον Στάροβιτς. Γενικότερα όλοι οι τραυματισμοί οι οποίοι έπληξαν την ομάδα του Δικεφάλου, δεν θέλει να το αποδώσει στο κακό μάτι, είναι αυτή η αρνητική ενέργεια που πολλές φορές συσσωρεύεται γύρω από την ομάδα, αυτό το κλίμα το δύσκολο, το περίεργο, που δεν βοηθάει την κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις. Πες μου, Γιάννη. Και για να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Χάρη, ότι δεν είμαι ούτε πίσω ούτε μπροστά, είμαι στο σημείο που πρέπει να είμαι. Στο σημείο το οποίο υπάρχει βέβαια σε συνεννόηση και με τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Θέλω να κάνω και στους δύο μία ερώτηση. Ποια είναι η ψυχολογία του αθλητή όταν είναι στο πικ του, όταν η ομάδα του πηγαίνει καλά και έτσι παθαίνει αυτόν τον σοβαρό τον τραυματισμό και μένει εκτός, μένει στα πιτς για πολύ καιρό. Δηλαδή, ποιο είναι το κίνητρο του να επανέλθω πιο γρήγορα? Γιατί φαντάζομαι όλη είναι η ψυχολογία στον αθλητή. Δηλαδή, είμαι καλά, παίζω καλά, έρχεται ένας τραυματισμός, με κρατάει πίσω τόσο καιρό. Πώς περνούν οι μέρες, πώς κυλάει όλο αυτό το διάστημα για να επανέλθω, να κάνω προπονήσεις, να φτάσω στο επίπεδο που θέλω και να ξαναμπω. If you understand my question, Harry, I will translate you. I'm waiting for to learn you Greek. Your motivation to be back in the field. When you are in the top league and you have a bad injury, your motivation? How would you like to describe this? I put one phrase in my Instagram that I think 1 month ago that I find this phrase that you never know how strong you are until the only option for you is to be strong. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι μέχρι να πρέπει να είσαι τόσο δυνατός. Ναι. And this is the answer. You have to be strong at this. Yourself, you have to, it's the challenge for you, and you have to pass over this, because it's the only way, you know, if you don't get pass over this, you are out of volleyball. Ναι. So you have the motivation. Αν το αφήσει να σε καταβάλει, βγαίνεις αυτόματα εκτός παιχνιδιού. Αυτή είναι η πρόκληση, αυτό είναι το κίνητρο για έναν αθλητή, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Χάρη Γκόμες. Γιάννη, για σένα.
Συγκλονιστικές εικόνες, γιατί θυμάμαι ήταν στο Παλατάκι ο τραυματισμός σου. Στο Παλατάκι ήταν. Ναι. Εντάξει, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ειδικά όταν υπήρχαν στιγμές που η ομάδα δεν πήγαινε καλά και καθόμουν, το έβλεπα το παιχνίδι και τρελό μου δεν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά εντάξει, στον αθλητισμό υπάρχουν αυτά και στο μυαλό είναι ότι πρέπει να επανέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται με σωστή αποκατάσταση και να σιγά σιγά να βρούμε τον καλό μας εαυτό για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την ομάδα. Αυτό είναι ο πιο σημαντικό, ο πιο δύσκολο. When you are injury, you are in the bench and the team is suffer in your position, is suffer, is passing a bad time and you cannot help the team, you can do nothing. Just talking, just try to support in psychology, but you feel like under depression because you cannot do what usually you do for the team, help the team, and this is the more difficult to pass. Έχουμε Σταυρό. Α, ωραία, λοιπόν. Μέχρι να βάλουμε λίγο τα ακουστικά εδώ για να ακούσουμε τον Σταύρο Κόλκα από την Νέα Σουηδία. One more question about the fans. The last season, too many people came on Palatak and buy tickets for the whole season. Already, many fans of PAOK have buy a lot of tickets for the whole the season. How is for you and from Giannis to see people to come next to volley, next to one sport that they didn't know so good before so many years. Και αναφέρουμε βέβαια στα διαρκείας που ο κόσμος πήρε πέρσι 1200, φέτος έχει πάρει πάνω από 550 και ήταν αυτή η ερώτηση. I can answer this very fast. I think our club, our team, PAO volley, without the fan, we are almost nothing. You know, it's difficult. We go to Palatakki now and play empty Palatakki. So this is, I think, actually our stronger point. You know, one was the stronger point. Of course, we have to play. We have to be the team. We have to get our maximum. But when you feel the people, when you see the people around Palatakki, you feel extra motivation, and we have to first congratulate the fans because they build at this, you know. They build at for. I remember when I came into PAO in before 3 years, it was nothing. We start the season with I don't know with 10 people. 10 people in the gym with capacity for 10,000 people. So it's very good when you are part of the of to building something like this. That it was almost nothing, and now we had the people who follow us and who live our passion. This is very good, very important, and I think we have to. Always, I say this in the beginning: we have to build this together. It's not only the player who win the champion. I think also the fans win the champion, and for that why I have to congratulate the fans of PAO because the last 3 years they are together with the team, they are supporting the team, and the most important now is to continue. Το πιο σημαντικό και αυτό το οποίο κρατάμε από τον Χάρι Γκόμες είναι ότι όταν ήρθε στην ομάδα υπήρχαν 10 άτομα στο Παλατάκι και ξαφνικά από τα 10 άτομα ο Πάο κατάφερε και έβαλε το βόλεϊ στην καρδιά των οπαδών, έκανε το Παλατάκι προορισμό για τον κάθε οπαδό, 15.000 κόσμο, τα έχουμε δει, τα έχουμε συγχωλιάσει. Εσύ Γιάννη θέλω να τη δώσεις την απάντησή σου στο Σταύρο Κόλκα που μας ακούει τώρα. Σταύρο καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε πρώτα απ' όλα. Είμαστε καλά, σου φέραμε 10 εκλεκτή παρέα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου Χάρη, γεια σου αρχηγάρα μου. Σταυρό, πού είσαι, μια φορά ήρθα εδώ πέρα και λείπεις. Τι να κάνω ρε φίλε, έτσι είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι είναι. Πάρε την πρόκληση και όλα θα γίνουν μετά. Τα χιλιόμετρα. Καλά, θα την πάρω, κουτσά στραβά. Κάτι θα κάνω, κάτι θα σκεφτώ. Έτσι, έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, ετοιμαζόμαστε για την καινούργια χρονιά. Προπόνηση και όλα πάνε καλά. Ωραία, κάνε εσύ τον δημοσιογράφο να κάνω εγώ τον συνδεσιαζόμενο. Ρώτα για, το, για την ομάδα, για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Για πες μας τώρα, κοίτα τα πράγματα πώς είναι. Ο καιρός έχει πρώτα απ' όλα. Έχει 8 βαθμούς Κελσίου. Φοράμε ένα φούτερ, ένα κοντομάνικο, ένα δερμάτινο. Σε λίγο θα βάλουμε και σκούφο και κασκόλ. Ναι. Εντάξει, ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Κοίτα, κάπου διάβασα ότι παρακαλάνε οι παίχτες
της ομάδας, της Σουηδία να χιονίσει, μπας και μπορέσουν να μας κερδίσουν. Το δήλωσε ο Νούρη, ο αρχηγός του στες. Το θέμα είναι ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν και τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Ωραία, ωραία. Άλλο είναι αυτό. Να είσαι στους 35 βαθμούς και να σκέφτεσαι κανένα μπιτσόμπαρο στη Χαλκιδική, και άλλο είναι να είσαι στους 8 και να ξεχάσεις ότι υπάρχουν μπιτσόμπαρα. Έτσι, ωραία, δεν υπάρχει. Είναι για ποδόσφαιρο ότι πρέπει τώρα αυτή την περίοδο. Το μόνο κακό που υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή στην αρχή το είχα υποτιμήσει, έχοντας δει τον αγωνιστικό χώρο στο Ρουζνίκι όταν παίξαμε με τη ΣΕΚΑ Μόσχας, δεν με είχε τρομάξει και το πλαστικό, αλλά χθες έτσι όπως το πάτησα το χορτάρι εδώ στο Έστεσουτ, είναι δύσκολο πλαστικό, δεν είναι, είναι πυκνό, είναι βαρύ, δεν είναι εύκολο για τους παίκτες να έχουν όλη την υγεία τους βασικά, γιατί είναι πολύ ιδιόμορφη η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο, και από εκεί και πέρα ελπίζω να προσαρμοστούν, γιατί δεν είναι κάτι απλό. Όσοι ξέρουν τέλος πάντων από χλωτάπιτα, από το πώς παίζεται το άθλημα, όταν πάτησαν το χορτάρι χιτάχτηκαν λίγο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να παίξεις μπάλα όταν δεν το έχεις συνηθίσει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα δεζαβαντάζ για τον ΠΑΟΚ σήμερα είναι αυτό. Τίποτα άλλο. Ούτε ο καιρός, ούτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ομάδων. Τίποτα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έτσι το ψυχολόγησα εγώ. Βέβαια, επειδή είμαστε και ανώμαλη ομάδα, να τα λέμε όλα. Ωραία. Γιάννη, μπορεί αυτό να μας είσαι καλό. Αυτό. Εντάξει, σου λέει κάτι. Ναι. Χαμογελάει εκεί, το βλέπω. Ναι. Εντάξει, δεν είμαστε και πιο φυσιολογικοί. Εννοείται δεν μπορείς να προβλέψεις. Αν μπροστά μας και διαιτητής, κάτσε να βγάλω κάποιο ψηλό, παιδί μου. Καταλαβαίνω. Είναι ο ορισμός του συμβαίνει τώρα, ζωντανά. Εδώ. Ναι, συμβαίνει τώρα. Ναι. Το μεταξύ κάτι μου το διαιτητή, σαν το Βοσκάκι είναι. Τέλος πάντων. Είναι ίδια κόπια. Για να γίνεις διαιτητής πρέπει να περνάς από image maker. Δηλαδή είναι όλοι οι ίδιοι. Πράγματι. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει αρκετό κρύο πάντως, είναι η αλήθεια. Παρότι έβγαλε ήλιο εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους στην τοπική, που έχει video wall και το βράδυ όσοι δεν μπορέσουν να δουν το παιχνίδι. Πλατεία Αριστοτέλους στο γήπεδο, ναι, θα το παρακολουθήσουν εδώ. Εδώ βέβαια που οι καφετέρες κάνουν το εξής, πάλι μαλώσαμε χθες, δηλαδή κλασικά δεν υπάρχει τους. Ο Ελληνάρας φαίνεται στο εξωτερικό, εννοείται. Πρέπει να δώσουμε παρόν. Ναι, εννοείται. Όπου παίρνω καφέ, βγαίνω να τον πιω έξω από το μαγαζί που έχει τραπεζάκια. Ωραία. Και πώς το λένε, για να καπνίσω κιόλας, και μου λέει απαγορεύεται το κάπνισμα. Τι απαγορεύεται το κάπνισμα. Αφού είμαι έξω, ναι. Όχι, δεν απαγορεύεται να κοίτα την ταμπέλα μου, λέει. Η ταμπέλα στα σουηδικά, πού να καταλάβω τι λέει. ροντέο. Κανονικά. Τέλος πάντων, τι να πω, είναι κάποια πράγματα στη Βόρεια Ευρώπη που δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς οι Μεσόγειοι. Είναι η αλήθεια. Έκανε τη μαλούρα σου εκεί. Ναι, έγινε και μια μαλούρα. Γενικά είναι ευγενέστατη. Άκου Γιάννη τι πάθαμε, φίλε. Προσγειωνόμαστε. Ωραία. Και να καταλάβεις τώρα τι φλάς έχω φάει, γιατί εσύ με καταλαβαίνεις. Ναι. Προσγειωνόμαστε. Κάνω τάκ με τον Τσορμπατζόγλου ότι φτάσαμε στο Έστεσουτ. Και μου λέει το αεροδρόμιο welcome, γράφει από κάτω. Αναποκλειστώ από ομάδα που το αεροδρόμιο με καλωσόρισε, δεν γυρνάω πίσω, δηλαδή πραγματικά. Θα κάνεις εκεί ένα σταθμό λίμπερο, εκεί να σε ακούμε από εκεί. Εκεί δεν γυρνάω. Θα είναι και ευγενέστατη. Ναι, θα κάνω το Βόρειο Σέλας εδώ 24, Βόρειο Σέλας 24 τελεία, ξέρω εγώ, Σουίτες, πώς λέγεται αυτό εδώ, και θα τη βγάλω εδώ πέρα, δεν γυρνάω ποτέ, να ξέρεις. Ωραία. Τέλος πάντων, γενικά είμαστε καλά. Στο Βόρειο δεν ξέρω πώς είμαστε. Εντάξει, το βόλεϊ πάμε καλά. Εντάξει, περιμένουμε να ξεκινήσει η σεζόν για να είμαστε ακόμα καλύτερα. Φιλικά πότε θα έχουμε? Φιλικά πιστεύω προς τέλη Σεπτέμβρη και μετά. Έχουμε ακόμα ωραία δουλειά, ρε φίλε. Ναι. Έχουμε μια χαρά, εσείς και το NBA. Ναι, εμείς οι καθηγητές, τρεις μήνες διακοπές το καλοκαίρι. Είχα πετύχει μεγάλη μανούρα στο χαβαλέ μεταξύ ποδοσφαιριστή και παίκτη NBA. Μεγάλη για αυτό το λόγο. Ναι. Οι οποίοι παίξουν στο NBA κάθονται 4 μήνες, εντάξει, ειδικά άμα δεν παίξουν play-off. Έτσι. Ναι, κάθονται 4 μήνες, δεν το πιστεύεις. Και μετά, τέλος πάντων. Καλά. Εντάξει, Σταύρο. Σας αφήνω εγώ, λοιπόν, από την εξωτική Σουηδία. Θα τα πούμε και αργότερα, εντάξει, για πιο αγωνιστικά θέματα και ζητήματα. Να είστε καλά
Και να δούμε το Χάρη, με τον μας έχει λείψει πολύ. Άντε. Φιλιά, γεια σου Σταύρο, γεια σου. Λοιπόν, έχεις λείψει στον κόσμο. Πολύ. Θέλουν να σε δούνε πίσω. Παιδιά, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη νέα σεζόν. Μόνο επιτυχίες, όχι μόνο υγεία θα πω. Οι επιτυχίες θα έρθουν. Έχετε έτσι τέτοια ποιότητα, είστε τέτοιο δυνατό team, έχετε τόσο κόσμο. Οι επιτυχίες θα έρθουν. Υγεία και όλα να πάνε καλά. Και φυσικά Χάρη να σε δούμε, μας έχεις λείψει. Γιάννη, δεν το συζητώ. Αρχηγάρα για πάντα. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε και τους δύο για την πολύ όμορφη παρέα που μας κράτησαν σήμερα το πρωί εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με πολύ περισσότερη Σουηδία. Ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, 8 η ώρα το παιχνίδι, Östersund ΠΑΟΚ. Φυσικά κάλυψη μέσα από το Λίμπερο 107,4 και τους απεσταλμένους μας Σταύρο Κόλκα και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Τι ωραία παρέα είχαμε, Γιάννη, στο πρώτο ημίωρο. Μπορείς να μου έχεις τέτοιους καλεσμένους και τέτοια παιδιά κάθε μέρα έτσι 20 λεπτά, μισή ώρα εδώ πέρα να τα λέμε, να μας φέρουν εδώ το χαμόγελό τους, τη διάθεσή τους. Βλέπω και οι γυναίκες εδώ του σταθμού μαζευτήκαν. Δεν βλέπεις ότι έχουν ενθουσιαστεί και είναι όλες εδώ έξω. Όχι, μην με κοιτάτε. Κορίτσια, να πάει για ένα καφέ ο Σωτήρης, λίγο να ξεκουραστεί κιόλας. Δεν είναι έτσι. Μαζευτήκατε ξαφνικά, υπήρχε ενδιαφέρον στο στούντιο και ήρθατε όλες εδώ πέρα. Εμείς μπήκαμε μέσα, Ελένη, δεν ούτε καλημέρα δεν μας είπε άνθρωπος. Καλέ, δεν σηκώνεται άνθρωπος από τη θέση του όταν μπαίνουμε εμείς και ξαφνικά Παντακίδης γκόμες στο στούντιο. Ερχότανε. Μία-μία. Σιγά, κορίτσια. Με ουρά. Κορίτσια στο παλατάκι και φέτος, εκεί. 50 ευρώ διαρκείας. Όλο το χρόνο. Τίποτα. Πρωτάθλημα κύπελο, Champions League, άλλο τι να κάνουμε. Δηλαδή το παιχνίδι. Πόσο πέφτει, ρε Γιάννη, 2 ευρώ το παιχνίδι. 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ το παιχνίδι. Εξαιρετικό. Βάλε και το Champions League. Και όπως το πες, είναι ότι έχουν βάλει το βόλι στην καρδιά μας. Γιατί, οκ, κακά τα ψέματα πριν από 4 χρόνια. Πόσοι ήταν με το βόλι υπορωμένοι, πόσοι σηκωνόντουσαν να πάνε να δούνε παιχνίδι του βόλι. Ήταν μεταξύ συγγενών και φίλων και ξαφνικά το βόλι είναι εκεί, σταθερά, έχει επιτυχίες, έχει γίνει ένα πολύ πετυχημένο σωματείο. Είναι, και αυτά τα παιδιά, ναι. Είναι, συγγνώμη που διακόπτω, είναι αυτό που είχε πει ο Βασίλης ο Κουρνέτας, αφού κατέκτησε ο ΠΑΟΚ το double της πρώτης χρονιάς, λέει, δεν θέλω, λέει, να γιώσω τη μεγάλη επιτυχία που κάναμε, που πήραμε για πρώτη φορά πρωτάθλημα με την ομάδα του ΠΑΟΚ και το double. Αλλά λέει το μεγαλύτερο πρωτάθλημα λέει είναι αυτό. Αυτό λέει που βλέπετε εδώ πέρα λέει τώρα. Αυτός ο κόσμος το να είναι 10.000 κόσμος λέει για τον βόλι. Γιατί κοίταξε, μπορεί στα παιχνίδια φέτος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε να μην είχε ο ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια 10.000 κόσμο. Αλλά από την πρώτη χρονιά που είχε 50 άτομα που παγώναν μέσα στο παλατάκι, έτσι, έφτασε να έχει σε κάθε παιχνίδι 1.500. Συγγενών και φίλων ήταν, Γιάννη. Πήγαιναν οικογένειες, ναι, των αθλητών και ξαφνικά και κόσμο έχει και ενδιαφέρον υπάρχει και, ναι, το βλέπουμε και εμείς και στα θέματα του βόλεϊ. Έδωσε όμως 1200 διαρκείας πέρσι. Ναι. Θες να βγάλουμε λίγο τις ομάδες Super League πέρσι να δούμε άμα είχαν ποιες είχαν 1200 διαρκείας. Θα στιεύεσαι. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να στηρίξουμε και να στηρίξετε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν στο βόλεϊ και να τους ευχηθούμε. Εγώ αυτό που τους είπα, υγεία. Ήταν τέτοια η κακοδαιμονία πέρσι που φέτος μόνο υγεία, γιατί η ποιότητα αδιαφυσβήτητα υπάρχει και οι επιτυχίες θα έρθουν. Αργά ή γρήγορα θα έρθουν. Έχουμε και την εθνική ομάδα. Έχουμε και εθνική ομάδα της κλήσης, έτσι. Την αποστολή. Βγήκαν οι κλήσεις. Έχει τίποτα από ΠΑΟΚ. Τώρα θα κάνουμε εδώ ένα zoom. Θα δεις. Λοιπόν, εμείς να καλέσουμε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να μας δώσει έτσι, να μας βάλει στο κλίμα του παιχνιδιού. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα, 8 η ώρα, Östersund ΠΑΟΚ. Χτες έγιναν πολλά και διάφορα. Υπήρχε η συνέντευξη τύπου του Ράσβαν Λουτσέσκου, του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ο οποίος. Δεν υπάρχει παίχτης. Ο Θεός αυτός με το που κάθισε στην συνέντευξη τύπου λέει: Παιδιά, τι να πω. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ είναι θεούλης. Και νομίζω ότι όσο περνάνε και οι μέρες και έτσι δείχνει και παρασιότερο την αξία του, νομίζω ότι γίνεται από τα αγαπημένα πρόσωπα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ο Αφάνας, όπως τον αποκαλώ. Και Ιβάν Σαββίδη είχαμε στο ξενοδοχείο της Αποστολής και στον αγωνιστικό χώρο και πολύ ωραία βιντεάκια από το γήπεδο, την Γιάφκραμ Αρίνα, Γιάφκραμ, έτσι. Ναι, Αρίνα, βεβαίως, για τις θέσεις ορθίων που υπάρχουν στο γήπεδο και δεν θα χρησιμοποιηθούν βάσει κανονισμού της UEFA. Στα δημοσιογραφικά θα τους αφήσουν να καπνίζουν. Όχι, βέβαια, εδώ δεν του άφησαν έξω. Είναι δυνατόν να του αφήσουν στο γήπεδο. Ο άλλος θα αφήσει την περιγραφή και θα φύγει. Πολύ πιθανό. 1-0-5 το δίνει. Έχουμε Δημήτρη. Όχι, δεν έχουμε Δημήτρη ακόμα. Τον έχουμε να πω την εθνική. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τερματοφύλακα, δεν έχουμε παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε παίκτη του ΠΑΟΚ. Κάτι σύνηθες, περίμενες, θα πω εγώ. Όχι, δεν περίμενα, είναι κάτι σύνηθες. Όταν η ενδεκάδα δεν έχει Έλληνα παίκτη, τι περιμένεις να έχει την εθνική Έλληνα παίκτη. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. Ωραίες τις Καρνέζης, Καπίνο.
Έχουμε Δημήτρη, τα πούμε σε λίγο. Οπότε πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη και αφού δεν έχει Έλληνα παίκτη εθνική. Όχι. Δεν έχει Έλληνα παίκτη εθνική. Παίκτη του ΠΑΟΚ δεν έχει. Παίκτη του ΠΑΟΚ, ναι, συγγνώμη. Έλληνες έχει πάρα πολλούς. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η ενδεκάδα σου δεν έχει, Δημήτρη. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από Σουηδία, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Εσείς κρυώνετε? Έχει λίγο κρύο, ναι. Έχει λίγο κρύο, είναι η αλήθεια. Βρέχει. Είμαστε κοντά στους 10 βαθμούς. Τώρα σταμάτησε να βρέχει, πάει να βγει λίγο ήλιος, αλλά αλλάζουν αυτά από ώρα σε ώρα. Σύννεφα τρέχουνε εδώ ψηλά. Όπως έτσι πως το βλέπεις εσύ το βράδυ, απόγευμα εκεί στο παιχνίδι, πάνω κάτω ο καιρός εκεί θα είναι, δεν νομίζω. Μια πρόβλεψη που είδα βγάζει βροχή. Μάλιστα. Θα είναι το τοπίο χειμερινό, δηλαδή και βροχή και κρύο το βράδυ θα είναι διαφορετικά. Από ότι χθες ήταν αρκετά μαλακός ο καιρός την ώρα της προπόνησης. Δεν θύμιζε τόσο πολύ έτσι Σουηδία, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Καν μπουφάν δεν χρειαζόταν χθες το απόγευμα. Α. Αλλά σήμερα θα είναι διαφορετικά. Απλά το κακό είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, ότι ο καιρός αλλάζει στον ΠΑΜ χωρίς να το καταλάβεις στην Σουηδία. Ναι, αν φυσάει και τα λοιπά, αλλάζει γρήγορα. Τώρα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι, έτσι να μην είμαστε και... Όχι, εντάξει. Εκεί. Δεν έκανα ιδιαίτερο πρόβλημα. Εντάξει, πόσο θα έχει κρύο ή αν θα βρέχει. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει κανείς από όλους όσοι είναι να αγωνιστούν. Και ας λέει και ο Νούρη τα δικά του, να χιονίσει και να κάνει κτλ. Δεν παίζουν ρόλο αυτά. Πού ποντάρει ο άνθρωπος για την πρόκριση, έτσι, σε ενδεχόμενο χιονιού, μάλιστα. Ναι, δεν το έχει ζυγίσει καλά. Άλλο το να μην μπορεί να πάρει ανάσα στους 30 βαθμούς ή στους μείον 10, ξέρω εγώ. Και άλλο να έχει 10 βαθμούς και. Α, εντάξει. Να κρυώνεις, να πας στο γήπεδο. Ναι. Δημήτρη, πριν πάμε στα σημερινά του παιχνιδιού, πιθανή ενδεκάδα, έτσι λίγο στο μυαλό του Λουτσέσκου, να μείνουμε στα χθεσινά, στην συνέντευξη τύπου και του προπονητή και του Μπίσεσβαρ. Τι κρατάμε, ποιο είναι το κλίμα που βγαίνει από χθες? Το ότι είναι αρκετά προσγειωμένοι, το ότι δεν θέλουν να σκέφτονται το σκορ του πρώτου αγώνα, το 3-1. Το ότι πιστεύουν ότι οι αντίπαλοι θα επιχειρήσουν να παίξουν λίγο πιο επιθετικά, να κρατήσουν την μπάλα λίγο παραπάνω στα πόδια τους. Και φυσικά ότι υπάρχει μεγάλη επιθυμία για πρόκριση. Τα αυτονόητα έχουν αναλύσει τους αντιπάλους και θεωρούν ότι θα προσπαθήσουν να δείξουν κάτι άλλο. Από εκεί πέρα είναι στα πόδια του ΠΑΟΚ να έχουν καλή απόδοση, να εκμεταλλευτούν όποια λάθη κάνουν οι αντίπαλοι, που δεν είναι και τόσο έμπειροι και δεν μπορούν να έχουν και σε όλο το 90 λεπτό 100% συγκέντρωσης, για να βάλει ο ΠΑΟΚ 1-2 γκολ, να πάρει στον αγώνα, να πάρει σίγουρα την πρόκριση και να συνεχίσει τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία, που και ο Λουτσέσκου είπε ότι τόσο πολύ του έχει λείψει μια πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, όπως ας πούμε παρόμοια έκανε κάποτε με την ομάδα του Βουκουρεστίου, τη Ραπίδ Βουκουρεστίου, όταν έφτασε στους 8 του ΕΦΑ τότε. Αυτό, όταν ακούς τον προπονητή σου να σου δίνει το κίνητρο λέγοντας ότι μου λείπει μια ευρωπαϊκή πορεία, είναι κάτι το φανταστικό και το κυνηγάμε. Υποθέτεις ότι προφανώς το περνάει αυτό και στους ποδοσφαιριστές. Βέβαια, αυτό το κλίμα βγαίνει και από τους περισσότερους, ότι η θέση του ΠΑΟΚ είναι στην Ευρώπη και ότι δεν νοείται ο ΠΑΟΚ να είναι εκτός Ευρώπης, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Έτσι. Έσκασε και χαμόγελο χθες την ερώτηση. Ναι, ναι, είναι. Του λείπει. Προφανώς και ναι, αυτός... άστραψε. Άστραψε το πρόσωπό του, είναι αλήθεια. Το θέλει πώς και πώς. Σαφώς για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι σαν υποχρέωση να συνεχίσει τους ομίλους του Europa League, από τη στιγμή που έχει αυτή την κλήρωση με έναν αντίπαλο τόσο άπειρο. Δεν το συζητάμε, δηλαδή, εντάξει, είναι το αυτονόητο ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να περάσει, να συνεχίσει. Θυμίζω ότι την περιβόητη ομιλία Σαββίδη στα αποδυτήρια τότε, πριν από 2 εβδομάδες, που έθεσε στόχους, γιατί ο Σαββίδης θέτει στόχους,
και είπε ότι φέτος στην Ευρώπη πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ιστορικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να ξεπεράσει ό,τι πετύχαινε τις προηγούμενες περιόδους. Να πάει στους 16. Περιόδους, έφτανε μέχρι τους 32. Άρα φέτος ένα βήμα πρέπει παρακάτω να βάλει στόχο το κάτι παραπάνω. Αυτό δικαιολογεί εντός εισαγωγικών και την παρουσία του από χθες στη Σουηδία, ενδεχομένως? Εντάξει, κατάφερε να έρθει, το προγραμμάτισε. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Σαφώς δίνει ένα τόνο το ότι ίσως πιο πολύ και εκείνος λίγο να ανησυχεί από την εικόνα που έχει η ομάδα στο ξεκίνημα και να θέλει να βοηθήσει όσο όπως μπορεί με την παρουσία του για να τονωθεί η ομάδα. Κανονικά, αν μιλάμε για μια μεγάλη ομάδα, αυτά δεν πρέπει να παίζουν ρόλο. Ναι. Είναι εδώ ο πρόεδρος, δεν είναι εδώ ο πρόεδρος. Εντάξει. Μια μεγάλη ομάδα πρέπει οπουδήποτε, οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης να έχει την ίδια σοβαρότητα και την ίδια απόδοση. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά τη δεδομένη χρονική στιγμή και ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Ναι. Να πάρει ο ΠΑΟΚ τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, το ένα στη Λεβαδιά δεν το πήρε, και να φτιάξει το κλίμα, προφανώς. Να πάρει καλύτερα στα πόδια του, ναι. Ναι. Και να είναι καλύτερα τις επόμενες εβδομάδες. Είδαμε και μέσα από τα βιντεάκια τα διάφορα από το ΠΑΟΚ 24 και την βόλτα που έκανε ο μεγαλομέτωχος στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, ήταν συζητήσεις μαζί με τον πρόεδρο της Έστερσουτ. Α, ωραία. Έναν, ναι, κύριο. Εντάξει, πήγα να πω σχετικά νεαρό, αλλά πρέπει να είναι 40-50. Ο οποίος στην Τούμπα ήταν με τη δήμαρχο είναι της πόλης. Στην Τούμπα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εδώ δεν είχε, ναι, ήταν μόνος του, περίμενε τον Σαββίδη, τον ξενάγησε, είχαν κάποιες συζητήσεις για όλες τις εγκαταστάσεις, για όλη την πόλη. Μιλάμε για την ποδοσφαιρική έδρα, η οποία είναι βορειότερα από κάθε άλλη σε επαγγελματική κατηγορία της Σουηδίας στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν υπάρχει ομάδα στις πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες της Σουηδίας που να βρίσκεται πιο ψηλά από εδώ, από το Έστερσουντ. Και αυτή είναι μια επιτυχία την οποία πήτυχαν, έχουν σημειώσει εδώ και λίγα χρόνια και καθιούνται γι' αυτό, γιατί όλοι πει εδώ στα βόρεια της Σουηδίας, ουσιαστικά στο κέντρο είμαστε γεωγραφικά, ναι, αλλά θεωρείται βόρεια, ασχολούνται με άλλα αθλήματα και μόνο αυτοί έχουν το ποδόσφαιρο για να τους διαφημίζει. Εκεί ήθελα να έρθω. Από τη μία, η Έστερσουντ, έτσι όπως μεταφέρεται το κλίμα από πάνω, μοιάζει να είναι το καμάρι της πόλης, ότι όλη η πόλη θα δει το σημερινό το παιχνίδι, έχει στηθεί γιγαντοθόνη στην κεντρική πλατεία. Από την άλλη όμως, η Σουηδία είναι ένας λαός ο οποίος έχει το ποδόσφαιρο σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Δεύτερη, πέμπτη, έκτη. Έστειλες και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων χθες και δεν υπήρχε παρά μικρή αναφορά στα του ποδοσφαίρου, στο τι γίνεται στην Ευρώπη. Είναι περισσότερο τα χειμερινά σπορ, θέματα ντόπινγκ που είχε έτσι διάφορα. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι τους έχει οδηγήσει εδώ. Δηλαδή οι αποτυχίες στο ποδόσφαιρο τους έχουν φέρει εδώ, γιατί δεν έχουν ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ή το μικρό ενδιαφέρον του κόσμου έχει φέρει το ποδόσφαιρο σε τέταρτη πέμπτη μοίρα, μάλλον το ένα φέρνει το άλλο, μάλλον. Ναι. Αν δεν είχαν τον Ιμπραήμοβιτς, είναι Δημήτρη, δεν θα είχαν ούτε ποδοσφαιρική ομάδα. Εντάξει, η εθνική Σουηδία είναι μια δύναμη, είναι μια παράδοση, έχει μια ποιότητα, απλώς φεύγουν όλοι στο εξωτερικό. Είναι, θυμίζει, ξέρω εγώ, κάτι σαν Σερβία, κάτι σαν. Ναι, ψάχνουν το βήμα. Άλλες χώρες που εξάγουν ποδοσφαιριστές. Πάντως, πράγματι δεν τους πολυκαίει το ποδόσφαιρο. Είναι πέμπτο έκτο θέμα. Μπορείς να βρεις τα πάντα εδώ σε χειμερινά σπορ και οτιδήποτε άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο. Εκτός που δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Στο γήπεδο σήμερα πόσο κόσμο περιμένουν οι Σουηδοί περίπου? Τώρα το γήπεδο έχει χωρητικότητα συνολικά 7.000 θέσεων. Αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει, ναι, έχει μια κερκίδα των φανατικών τους που είναι οι ούλτρας. Και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
ναι. αυτή η κερκίδα. Έχουν και φανατικούς. Έχουν, εντάξει, όλοι έχουν. Καλά, μη φανταστείς. Θα είναι κλειστό αυτό το κομμάτι. Άρα στο γήπεδο που περιμένουν να γεμίσει θα έχουν περίπου 6.000 φιλάθλους. Ωραία. Αυτό είναι, μεταξύ των οποίων και 300 παιδί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έρχονται εδώ από πολλά σημεία, αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Και ο δικός. Φοβερά πράγματα. Ναι. Φοβερά πράγματα. Ψήνηθες πια, αλλά κάθε φορά όταν μπαίνεις στο πούλμαν, μπαίνεις στο αυτοκίνητο και κάνεις τόσα χιλιόμετρα, είναι άξιο αναφοράς και αξιοσέβαστο βεβαίως. 300 οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα είναι εκεί στην Σουηδία. Τι θα δούνε? Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Έχουμε τον κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο, τον βρήκαμε εδώ. Α, τέλεια. Στον δρόμο, πάντα παρόν. Τέλεια. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, οφείλω να πω ότι είναι ο άνθρωπος, του παράγοντας που σίγουρα στη διάρκεια μιας χρονιάς βλέπει τα πιο πολλά μάτια του ΠΑΟΚ σε όλα τα βήματα. Ακούραστος και ορεξάτος. Ναι. Εδώ παρόν. Μία μόνο ερώτηση. Την πρόγνωση, την πρόβλεψη για τον αγώνα σήμερα, πώς το βλέπετε? Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Νομίζω τι άλλο μπορούμε να προβλέψουμε από μια καλή εμφάνιση, μια νίκη και μια πρόκριση. Έχουμε μεγάλες βλέψεις για φέτος, οπότε ευελπιστούμε να μπούμε στους ομίλους και από εκεί και πέρα να κάνουμε την υπέρβαση και να περάσουμε και στον επόμενο γύρο. Βέβαια τα μάτσα βλέπουμε 1-1. Αυτή τη στιγμή προέχει το μάτς το σημερινό. Πιστεύω ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση και από εκεί και πέρα θα δούμε την κλήρωση της Παρασκευής, με ποιες ομάδες θα κληρωθούμε, ώστε να δούμε τι πιθανότητες έχουμε να περάσουμε και στον επόμενο γύρο. Ξέρετε, τα λέγαμε και νωρίτερα. Εκτιμάτε εσείς ή όπως μιλήσατε μαζί του, ότι η παρουσία του κ. Σαββίδη εδώ δείχνει κάτι ιδιαίτερο? Δηλαδή έχει μια αγωνία, είναι... δεν συνηθίζει, δεν είναι σε όλα τα εκτός έδρας του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι στα περισσότερα μάτς εκτός έδρας παρευρίσκεται και σήμερα θέλει να παρευρεθεί για να δει από κοντά την πρόκριση της ομάδος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αγωνία από τον πρόεδρο όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Απλώς η αγάπη του για την ομάδα, για τον ΠΑΟΚ, τον έφερε στη μακρινή Σουηδία και στο αίσθησο. Πώς ονειρεύεσαι τη φετινή σεζόν για όλο το σύλλογο? Γιατί είχαμε νωρίτερα και τα παιδιά στο Βόλιο, είχαμε τον Παντακίδη και τον Γκόμες στο στούντιο. Πώς βλέπετε, το μπάσκετ ξεκίνησε? Νομίζω ότι όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ότι ήρθε η ώρα ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση και μετά από πολλά χρόνια, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Το βασικό νομίζω ότι είναι ένα. Πρέπει όλος ο κόσμος να συσπηρωθεί γύρω από τον ΠΑΟΚ. Είτε οι εμφανίσεις είναι καλές, είτε προς το παρόν είναι κακές. Είτε κάτι δεν πάει καλά, πρέπει όλοι μας να είμαστε γύρω από την ομάδα. Αυτό βέβαια να ευχαριστήσω τον κόσμο, γιατί το έδειξε αγοράζοντας διαρκείας, παρόλο την σκληρή τιμωρία και άδικη την οποία φάγαμε των 7 αγωνιστικών, το έδειξε και αγόρασε διαρκείας. Νομίζω ότι έτσι ενωμένοι όπως είμαστε θα πανηγυρίσουμε αυτό το οποίο πανηγυρίσαμε και πέρσι το Μάιο το κύπελλο, φέτος θα πανηγυρίσουμε κάτι περισσότερο που είναι το πρωτάθλημα. Ευελπιστώ ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο, μπορεί να μην αρχίσαμε καλά, να γίνανε κάποια παρατράγουδα, αλλά τώρα με το ότι ήρθε ο καινούριος προπονητής και η ομάδα νομίζω ότι πήρε μία άνοδο, αν μπορώ να το πω έτσι, θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια και οι νίκες οι οποίες θα έρθουν πιστεύω ότι θα μας φέρουν στην πρώτη θέση το Μάιο για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Για όλο το σύλλογο? Για όλο το σύλλογο θα συνεχίσουμε αυτά τα οποία είχαμε κάνει και πέρυσι, όσο το δυνατόν περισσότερα πρωταθλήματα, περισσότερες νίκες. Το βόλεϊ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αξίσουμε πέρυσι. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τον πρωταθλητισμό, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματά μας και ειδικά το χάντμπολ ανδρών και γυναικών θα πρωταγωνιστήσουν και θα είμαστε, πιστεύω, και πρωταθλητές και στα δύο τμήματα αυτά. Ευχαριστώ, να συνεχίσετε καλά τη βόλτα σας. Να είστε καλά. Δημήτρη, δύο πράγματα κρατάω. Δύο λέξεις. Ναι. Συσπήρωση και υπέρβαση. Ναι, αυτά έχει μιλήσει πολύ για το ποδόσφαιρο ο κύριος Παδόπουλος, μια και είναι εδώ για το ποδόσφαιρο. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα άγχος, κανένας φόβος να μιλάει για πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Παραδέχεται ότι δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά, έγιναν κάποια λάθη, κάποια παρατράγουδα όπως είπε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει από το να διαφοροποιηθεί και ο στόχος. Το πρωτάθλημα είναι, αυτό θέλουν όλοι.
έγινε μια αλλαγή με τον προπονητή. Να πάνε όλα καλά και αυτό το τριήμερο σήμερα και την Κυριακή στην Τούμπα. Να κλείσει και ο κύκλος ενίσχυσης της ομάδας, που εντάξει έχει αρκετές εκκρεμότητες τώρα για το φινάλε, έτσι ώστε από τις επόμενες ημέρες να είναι όλοι πιο ψύχρεμοι και πιο αισιόδοξοι για το μεγάλο στόχο. Δημήτρη, σε κάνω μια ερώτηση θέλω. Ναι. Εσύ σήμερα το βράδυ περιμένεις ο ΠΑΟΚ να κάνει μια διαχείριση του 3-1 στο πρώτο παιχνίδι ή περιμένεις να πάει ο ΠΑΟΚ για την νίκη? Γιατί στη δικιά μου λογική η νίκη θα φέρει και νίκες. Και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τώρα νίκες. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν την εμπειρία να μην σκεφτούν καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού ότι έχουν το 3-1 υπέρ τους από το πρώτο μάτς. Θέλω να πιστεύω ότι οι αντίπαλοι θα δώσουν τις αφορμές και θα κάνουν τα λάθη εκείνα και θα είναι και απρόσεκτοι ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη. Αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη εξέλιξη, πραγματικά. Ναι, όχι ότι θα χαλάσει ο κόσμος αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, απλά... Λέω ότι την εικόνα του αγώνα που περιμένω, όσο και αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η ομάδα θα του δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν θα παίξει ο Κάνιας, μάλλον θα παίξει και ο Πέλκας. Είναι απουσίες και είναι και στο χώρο του κέντρου, αλλά εντάξει. Και πάλι. Ο Τσίμηρο, το Σάχοφ, ο Μπίσες, Βαρομάκ, τα Στόπερ, ο Μάτος που επιστρέφει. Τι ανάγκη έχουν, εντάξει, δεν είναι τώρα. Είναι πολύ δυνατή, πολύ ποιοτική. Και ως ομάδα και ως ποιότητες ατομικά θα βρουν τις στιγμές για να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο. Αυτό πιστεύω. Δώσε και άλλα ονόματα να βγάλουμε έτσι μια πρώτη ενδεκάδα, μια πρώτη προσέγγιση ενδεκάδας. Είναι λίγο πολύ ξεκάθαρο, δοκιμάστηκε και τελευταίες προπονήσεις. Το σχήμα που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό του πρώτου αγώνα, με τον Ρέι στο τέρμα, ναι. Κρέσπο Βαρέλα στα στόπερ, ο Μάτος δεξιά, ο Λέο Βατσαριστερά, ο Τσίμηρος με τον Σάχοφ, οι δύο αμυντικοί μέση, ο Μπίσεσβαρ 4-2-3-1 ως επιτελικός, στις πλευρές ο Κάμπος με τον Μακ και στην κορυφή ο Πρίγιοβιτς. Ωραία. Αυτοί δοκιμάστηκαν και αυτοί λογικά θα ξεκινήσουν εδώ στη Σουηδία. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, επίσης μας κάλυψες για να πάμε και στο διάλειμμα. Υπάρχει κάτι έτσι ιδιαίτερο, κάτι το οποίο πρέπει να πούμε? Ο κύριος Μίχελ σήμερα αναμένεται εδώ, ασχολούνταν με άλλα μεταγραφικά θέματα. Του Ελκαντουρί δεν υπάρχει πληροφορία ότι κάτι πάει στραβά. Διαδικαστικό. Γίνεται λόγος απλά ΠΑΟΚ για λεπτομέρειες, προφανώς είναι αρκετές λεπτομέρειες που αφορούν το συμβόλαιο και συζητιέται αρκετά αυτό στη Θεσσαλονίκη και πρόκειται να ανακοινωθεί ο παίκτης. Και... Έχω την αίσθηση ότι όσο αλλάζει η ημέρα, πώς είναι σήμερα, 24, όσο πάμε σήμερα προς το 30 και το 31 του Αυγούστου, τόσο θα κορυφώνεται η αγωνία για τον Βιερίνια. Οι προσπάθειες που κάνει ο ίδιος ο Πορτογάλος για να έρθει και να παίξει στον ΠΑΟΚ είναι τεράστιες πλέον. Είναι τεράστιες σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο μεγάλες θα είναι και από πλευράς ΠΑΟΚ αυτές τις τελευταίες ημέρες. Και ότι θα καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις υπάρχουν. Πραγματικά, ναι, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι η κίνηση κλειδί για να αυξήσει κατά πολύ ο ΠΑΟΚ τις πιθανότητες του να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Βιερίνια. Ναι. Είναι και το καταλάβουν όλοι αυτό και μέσα στον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι μεταγραφές που... Όσοι δεν το ξέρουν δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν πολλοί που δεν το ξέρουν και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τι θα δώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής, όχι μόνο στις τέσσερις γραμμές, αλλά και έξω και κατά την άφηξή του και στα αποδυτήρια και παντού. Μάλλον δεν το έχουν πάρει. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Τι μπορεί να δώσει ο Βιερίνια. Ναι, δεν το έχουν αντιληφθεί. Αυτό. Και δεν την έχουν ζυγίσει καλά την υπόθεση μέχρι τώρα. Και γι' αυτό και δεν είναι τόσο θερμή για την επιστροφή, για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πορτογάλου, έτσι. Πέρα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Δεν το έχουν εκτιμήσει τόσο καλά και κυρίως δεν έχουν εκτιμήσει αυτά που τις τελευταίες μέρες κάνει ο ίδιος ο Βιερίνια για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να υπάρχει μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση του θέματος παύλα οικονομικών δεδομένων, έτσι. Δηλαδή να είπε ο Μίχελ, ας πούμε, την ακριβώς. Τα νούμερα έχουν αλλάξει κατά πολύ.
από πλευράς Βιερίνη και έχουν πέσει και από τους Γερμανούς, όχι τόσο πολύ, αλλά υπάρχει μία μείωση. Ναι. Υπερβάσεις χρειάζεται το ΠΑΟΚ, υπερβάσεις τις κάνει και με το ΡΕΙ έκανε υπέρβαση. Απλά στο Βιερίνη δεν είναι μια απλή υπέρβαση. Ναι, δηλαδή αν αξίζει τον κόπο μία υπέρβαση, αυτή έπρεπε να είναι η πρώτη από όλους. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ακόμα το περιθώριο και επαναλαμβάνω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ο παίχτης που θέλει τόσο πολύ να πετύχει κάτι τα καταφέρνει. Για να δούμε, για να δούμε. Υπάρχουν μέρες ακόμη για τον Βιερίνη. Ελπίζουμε να κλείσει θετικά το όλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό, να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις και να γίνει αντιληπτό τι θα φέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα και στον κόσμο, αλλά και μέσα στην ομάδα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά από Σουηδία, τα λέμε και στην πορεία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πολλά και ενδιαφέροντα από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Είναι από χθες, από την Τρίτη μάλλον το βράδυ στην Σουηδία. Ζωάρα, ρε. Ζωάρα. Κοίταξε, χθες είχαν πάρα πολύ δουλειά. Αν κρίνεις από τον όγκο των θεμάτων τα οποία φιλοξενήθηκαν στο ΠΑΟΚ 24. Τώρα σοβαρά μιλάς. Όχι, υπήρχε δουλειά χθες. Υπήρχε δουλειά χθες. Σήμερα είμαι πιο χαλάρης. Στείλε με εμένα όπου θέλεις. Στην άκρη του κόσμου για να σε κάνω εγώ θέματα. 500 θέματα θα σε κάνω. 1000. Θέλει να μας πνίξει η κοπέλα. Τι έγινε, Δεσποινής? Ξεπεράσαμε τα 5 λεπτά. Ωραία. Εντάξει, πάμε στο. Όχι, δεν πάμε στο διάλειμμα. Έχω να δώσω χορηγούς. Ποιοι μας στηρίζουνε? Ποιοι μας στηρίζουνε? 2 ώρες εκπομπή. Έτσι, έτσι. Αποστολή 2 ανθρώπων πάνω. Τι έχεις? Έχεις κουστούμι, έχεις μετακόμιση? Φυσικά, τι έχεις? Εδώ είμαι. Εδώ διαθέσιμος. Καταρχάς, να στείλω κόσμο στο καζίνο. Έτσι. Τελευταία μέρα για να δουν το Έστερσουτ ΠΑΟΚ στη γιγαντοθόνη αυτή. Και εμένα πολύ μ' αρέσει να πηγαίνω. Πολύ μ' αρέσει. Αν δεν είχαμε δουλειά, Γιάννη, θα σε έπρεπε να πηγαίνω. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Έχει κάτι ωραίες πολυθρόνες. Έχω πάει. Πήρα. Έχω πάει. Είναι καταπληκτικό. Έχεις πάει. Σημαίνει ότι δεν δούλευε σε μάτς του ΠΑΟΚ. Το κρατάμε λοιπόν αυτό. Ωραία. Καλέστε 287 και 3 οχτάρια. Διπλές προσκλήσεις με είσοδο για το καζίνο. Περιόριστη μπύρα και κληρώσεις το ημίχρονο για ταξίδια, αυθεντικές φανέλες ΠΑΟΚ και πολλά άλλα δώρα. Αν είστε πάνω άνω των 21 ετών, είμαστε δυστυχώς. Καλέστε κι εσύ απέναντι σε. Τα κλείσε στα 21. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, καλέστε στο 287 και 3 οχτάρια για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ναι, οκ, sorry, πάμε. Σαφέστατη η Μαριλής, μέχρι τις 2 να στείλω κόσμο στο καζίνο. Δεν με αφήνει παραπάνω. Μέχρι τις 2 λοιπόν, όσοι προλάβετε, 287 και 3 οχτάρια, δίνετε το όνομά σας στη γραμματεία και κερδίζετε μία διπλή πρόσκληση για το Regency Casino, εκεί όπου θα παρακολουθήσετε σήμερα το βράδυ στις 8 το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Έστερσουτ, με όλα φυσικά τα ωραία τα οποία συνοδεύουν εκεί την παρουσία σας, μπύρες, δώρα, προσκλήσεις, πολλά και... Τώρα με Σουηδούς θα πιούμε 5-6 μπύρες εκεί. Οι Σουηδοί σίγουρα θα πιούνε 5-6 μπύρες. Εμείς δεν ξέρω, Γιάννη. Λοιπόν, 287 και 3 οχτάρια, τους τελευταίους ψάχνουμε που θα στείλουμε στο Regency Casino. Καλείτε και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, σε έκοψα πριν στις κλήσεις, Γιάννη. Δεν έχουμε ποδο... Δεν έχουμε μέσα ονόματα παικτών του Δικεφάλου. Αλλάξαμε ηχοληψία, όχι, βεβαίως. Και μαλλιά να μας πέσουν, αλλά... Έτσι, έτσι. Ξεστή και απορώ που έχουμε πάλι γυναίκες έτσι απέναντί μας στο στούντιο, αφού ο Παντακίδης και ο Γκόμες έφυγαν. Για ξεκάρφωμα. Για ξεκάρφωμα. Για ξεκάρφωμα. Εκεί λοιπόν που δεν σηκώνονται από τη θέση τους, ξαφνικά μέσα στο στούντιο γίνεται λαοθάλασσα από γυναίκες εδώ, εργαζόμενες γυναίκες του σταθμού. Λοιπόν... βγήκανε και οι κλήσεις του Σκίμπε. Δεν έχουμε κάποιον Έλληνα. Θέλεις να αναφερθείς για να δούμε κάτι, αν έχει κάνει, αν σου κάνει κάποιο όνομα εντύπωση? Ας κάνουμε μια αναφορά στα ονόματα που είναι στην εθνική. Τις επιλογές δηλαδή του κύριου Μίκαελ Σκίμπε: Καρνέζης, Καπίνο, Μανολάς, Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος, έτσι, Παπασταθόπουλος, Ρέτσος, Θωροσίδης, Χιώπης, Τζαβέλας, Σταφυλίδης, Λυκογιάννης, Μανιάτης, Σάμαρης, Ζέκα, Ταξίδης, Τζιόλης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Γιαννιώτας, Φουρτούνης, Μπουχαλάκης, και νομίζω ότι είναι η πρώτη του κλίση του Μπουχαλάκη, Μπακασέτας, Δόνης, Μήτρογλου, Βέλιος, Διαμαντάκος,
Και αναφέρει η ΕΠΟ ότι η αποστολή της εθνικής ομάδας θα συμπληρωθεί και ένας επιπλέον τερματοφυλάκας. Mm-hmm. Ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος δεν έχει δικαίωμα στον αγώνα εναντίον της Εσθονίας. Έχει δύο κίτρινες. Ενώ ο Μήτρογλου, που υποβάλλεται σε θεραπεία εξαιτίας του πρόσφατου τραυματισμού του, θα ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής στις 31 Αυγούστου. Μάλιστα. 20 εκατομμύρια ευρώ λέει ότι αξιώνει ο Ολυμπιακός από την Bayern Leverkusen συν 20% ποσοστό μεταπόλησης για να παραχωρήσουν τον Παναγιώτη Ρέτσο. Και πού τον είδαν τον Ρέτσο να παίζει? Μάλιστα. 20 εκατομμύρια, φοβερά πράγματα. 20 εκατομμύρια για Ρέτσο. Και φυσικά αν παραχωρηθεί ο Ρέτσος με το συγκεκριμένο ποσό, βέβαια το θεωρώ. Εντάξει, όταν ένας άνθρωπος έχει δημιουργήσει ένα ποδοσφαιρικό κράτος και αναγκαστικά και τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια πρέπει να πάνε δίπλα του για να επιβιώσουν. Λογικό είναι να μπορέσουν να το φέρουν μια πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ για ένα παίχτη τον οποίο δεν έχουμε δει. Είναι το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θέλω να δικήσω το παλικάρι. Ταλεντάρα είναι. Και μακάρι να βγαίνουν γενικά παιδιά είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στον Άρη, είτε οπουδήποτε. Αλλά αυτό το θέμα έχει να κάνει καθαρά με θέμα μάνατζερ. Όταν είναι διπλαρωμένοι όλοι οι μεγάλοι, μικροί μάνατζερ δίπλα στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπουν ότι 20 χρόνια η Χούντα δεν έπεφτε, λογικό είναι να έχονται τέτοιες προτάσεις. Όχι, αν για έχουμε, μένα. Αν έχουμε, κάτσε λίγο. Για να φτάσουμε στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να δούμε και τα δείγματα γραφής του Ρέτσου, έτσι. Τα οποία ποια είναι. Πες μου εσύ, ποια είναι τα δείγματα γραφής. Η μάνατζερ. Όχι, νομίζω ότι είναι περισσότερο επικοινωνιακό και δημοσιογραφικό το θέμα και από εκεί κιόλας συντηρείται. Με τις διάφορες άκρες, παρά έχει κάποια δόση αλήθειας μέσα το συγκεκριμένο. Μπορεί όντως να παραχωρηθεί, μπορεί όντως να ψάχνουν ομάδα για να τον δώσουν και να βάλουν κάποιο ποσό στα ταμεία τους. Αν και μετά την πρόκριση πιτσιρίακα με τα 30 εκατομμύρια που εισέπραξε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι δεν πολύ ενδιαφέρει η συγκεκριμένη πώληση, αν και κατά πόσο θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια. Αλλά μόνο το ποσό, ρε παιδί μου, το οποίο ακούς και διαβάζεις. Εντάξει, δεν χωράει συζήτηση. Απλά κάνει πάνω. Εντάξει, τώρα αυτό το επικοινωνιακό που λες έτσι είναι. Και εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει τουλάχιστον σε αυτό το δηλαδή, κοίταξε τώρα, πλαίσιο τώρα. Στον Ολυμπιακό θα είναι ικανοποιημένοι αν λάβουν 20 εκατομμύρια για τον Παναγιώτη Ρέτσο και στην Έστερσουτ είναι ικανοποιημένοι με τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία υπολόγισαν ότι θα είναι τα έσοδα του Europa League. Βέβαια για την ομάδα της Σουηδίας που δεν έχει εμπειρία στην Ευρώπη, που κάνει φέτος μια αξιοπρόσεχτη και αξιοσέβαστη πορεία, τα 3 εκατομμύρια φαντάζουν ένα άκρος ικανοποιητικό ποσό. Υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου της ομάδας, όπως μετέφερε νωρίτερα και ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, χθες ήταν μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη, φιλοξένησε εντός εισαγωγικών τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ, τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του γηπέδου. Και δήλωσε λοιπόν στην τηλεόραση της Σουηδίας πως φυσικά και είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι τα έσοδά μας θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ για μια ομάδα με πολύ μικρότερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ, για μια ομάδα που δεν έχει εμπειρία στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Σαφώς πρόκειται για μια έτσι μεγάλη οικονομική ανάσα το συγκεκριμένο. Απλά και έχουμε κάνει τόσο συζήτηση για αυτή την revanche με την Έστερσουτ που αν ανοίξει κάποιο στοιχείο το ραδιόφωνο θα νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με κανένα μεγαθύριο. Γι' αυτό και προηγουμένως είχα πει τον Δημήτρη τον Τζορμπατζόγλου ότι τι περιμένει αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ μια διαχείριση του πρώτου αγώνα ή αν θα πάει στη νίκη. Θεωρώ πως μετά και από την γκέλα που έγινε στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό είναι μια καλή αρχή να πάρει μια νίκη, να πάρει πίσω ψυχολογία η ομάδα και να αρχίσει λίγο να ρολάρει, όπως λέμε λαϊκά. Να σου πω κάτι, δεν είναι ότι το έχει αναγάγει. Το υλικό είναι καταπληκτικό, Ελένη. Περίμενε. Δεν είναι ότι το έχει αναγάγει σε τόσο σπουδαίο παιχνίδι το συγκεκριμένο με την Έστερσουν. Αλλά όταν στο πρώτο παιχνίδι, στο παιχνίδι της Τούμπας, πολυτιμότερος, βάσει και όλες τις ψηφοφορίες του κόσμου, είναι ο τερματοφύλακά σου, ο Ροντρίγκο Ρέι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται ότι όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες να σε κρατάει, έτσι, όπως δείχνει η ψηφοφορία η σχετική, όντως ο Ρέι ήταν από τους διακριθέντες της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακάς σου. Είναι αδιανόητο. Γι' αυτό κιόλας έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα και σε σπουδαίο μάτσο το συγκεκριμένο. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή απόδοση, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή εικόνα, ο ΠΑΟΚ αδείξε τον εαυτό του, ο ΠΑΟΚ άγχωσε με την εικόνα του.
και στο σημερινό παιχνίδι έχει την ευκαιρία να διορθώσει σε πρώτη φάση την εικόνα του. Θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα αναφορικά με την πρόκριση. Το ζητούμενο ωστόσο είναι ότι ο ΠΑΟΚ να δείξει σημάδια ανάκαμψης, σημάδια βελτίωσης για την συνέχεια του πρωταθλήματος και φυσικά για την συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας που θα έχει μπροστά του. Όπως είπε και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, δύο πράγματα κρατάμε συσπήρωση, γιατί λείπει το τελευταίο διάστημα από την ομάδα. Δεν είναι ότι λείπει το τελευταίο διάστημα, λείπει όλο το καλοκαίρι από την ομάδα. Έγινε και αυτή η αλλαγή του προπονητή, το κλίμα δεν ήταν καλό. Γίνεται μια προσπάθεια για να επανέλθει ο ΠΑΟΚ, να υπάρξει μια σύσφιξη σχέσεων. Υπάρχει και γκρίνια από τον κόσμο, δικαιολογημένη θα σου πω εγώ. Γκρίνιαξες γιατί υπάρχει, Ελένη, γιατί ο ΠΑΟΚ έπρεπε τις μεταγραφές να τις ανακοινώσει εδώ και ένα μήνα. Γκρίνια υπάρχει, Γιάννη, γιατί ο ΠΑΟΚ, ενώ ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που έδειχνε να έχει μια βάση, να έχει μια σταθερά, να έχει έναν κορμό και χρειαζόσουν 2 με 3 μεταγραφές. 4 μεταγραφές. Ναι. Και είχες όλο το καλοκαίρι, γιατί είχες επίγνωση των κενών που είχες από τον Μάιο κιόλας. Και ξαφνικά έχουμε φτάσει 24 Αυγούστου και έχουν αυξηθεί τα προβλήματα. Και βλέπει και ο κόσμος τον Ολυμπιακό που ρίχνει εκατομμύρια. Δεν έχει να κάνει. Πώς δεν έχει να κάνει. Όχι, πώς δεν έχει να κάνει. Για σένα. Για μένα, έχει να κάνει. Για μένα το βασικό δεν είναι να κοιτάς τι κάνει ο δίπλας σου. Πώς, ο πρωταθλητής δεν κοιτάς. Ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ κοιτάει τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν κοιτάει τι είχε κάνει η Παναχαϊκή. Δεν το έχει σε πρώτο πλάνο αυτό το πώς κινείται. Μα το πρωταθλητή θέλει να ξεπεράσει, Ελένη. Ποιο θα κοιτάς, το δεύτερο? Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι για σένα ο βασικός παράγοντας, ο βασικός άξονας για να χτίσεις την ομάδα. Όχι, για μένα είναι ο βασικός άξονας να γίνω καλύτερος από τον πρωταθλητή. Ποιος είναι ο πρωταθλητής, Ολυμπιακός, οκ. Ποιος είναι ο πρωταθλητής, ΑΕΚ, οκ. Δεν κολλάω στον Ολυμπιακό σαν όνομα. Κολλάω ότι είναι ο πρωταθλητής. Αφού ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, εγώ πρέπει να κάνω τουλάχιστον μια μισή φορά καλύτερη ομάδα από τον πρωταθλητή. Δεν είναι μόνο να παίξει η διαιτησία το 50-50. Όταν εσύ έχεις στόπερ, Βαρέλα, Κρέσπο και Μαλεζά, συγγνώμη, για μένα ο ΠΑΟΚ που θα πάει πρωτάθλημα δεν πάει με αυτούς. Για μένα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει δηλαδή, και στόπερ. Αμυντικός που μαρκάρει με την πλάτη δεν είναι αμυντικός. Δεν θέλω να δικήσω ούτε τον Μάτος, ούτε τον Κρέσπο, ούτε τον Βαρέλα, ούτε τον Μαλεζά, γιατί έχουν κάνει υπερπροσπάθεια τα παιδιά. Πήραν και το κύπελο πέρσι. Και ειδικά ο Κρέσπο για να φοράει τώρα. Το περιβραχιόνιο, πάει να πει ότι έχει και χαρακτήρα το παλικάρι για να το φοράει. Δεν δίνεται ένα περιβραχιόνιο έτσι. Αλλά στο δικό μου ΠΑΟΚ, στο δικό μου μυαλό ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 πιο ποιοτικούς στόπερ, τουλάχιστον 2 πιο ποιοτικά χαφ και τουλάχιστον 2 πιο επιθετικές, πιο ποιοτικές λύσεις στην επίθεση. Όχι, ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση. Το ρόστερ είναι καλό, αλλά θέλει σαφέστατα ενίσχυση. Θέλει ενίσχυση και στα στόπερ και δεν χρειάζεται ούτε να. Προφανώς μιλάς έτσι, είσαι ορμόμενος για τον. Γιατί είμαι ορμόμενος, όχι. Αυτά που λέει ο κόσμος, Ελένη. Εγώ, ό,τι λέει ο κόσμος. Χρησιμοποιήθηκε σε μια θέση την οποία. Ναι, για μένα δεν κάνει ο Κρέσπο. Στον ΠΑΟΚ που θέλω εγώ, στο δικό μου το μυαλό, δεν κάνει ο Κρέσπο. Ούτε ο Μαλεζάς κάνει. Διαφωνώ. Δηλαδή, σου λέω και το Μαλεζά, που είναι δικό μας παιδί, υποτίθεται έτσι. Δεν έχω προσωπολατρεία με κανέναν. Εγώ κοιτάω πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Για να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Δεν θα πω ότι δεν θα το πάρει με τον Κρέσπο. Δεν έχεις με κανέναν. Το έδειξες κιόλας από το γεγονός ότι έδιωξες τον Κλάους. Όχι, στην ουσία. Όχι, σαν Γιάννης. Λέω γενικά, ρε παιδί μου, μιλάω ότι προσωπολατρία. Έχεις δείξει ότι σαν σύλλογος δεν έχεις πλέον καμία. Έδιωξες και την σημαία εντός εισαγωγικών του συλλόγου. Καλός ή κακός είναι μια συζήτηση μεγάλη, μια συζήτηση με αρκετούς παράγοντες που έπαιξαν τον ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά δεν έχει καμία προσωπολατρία. Εννοείται ούτε ο Πρίγιοβιτς μπορεί να μπει στο κάδρο. Μα δες τον Πρίγιοβιτς. Πήρες τον Πρίγιοβιτς. Δες τη διαφορά έκανε στην επίθεση. Πήρες το Ρέι, σε έχει δείξει αρκετά δείγματα θετικά μέχρι τώρα. Δηλαδή, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Ναι, αυτό είναι νόμος. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Όταν παίρνεις το Μαντούρο, Μαντούρο θα έχεις. Όταν παίρνεις το Μάρτενς, Μάρτενς θα έχεις. Όταν παίρνεις τον Ουάρντα, τι θα έχεις. Ο Ουάρντα έβαλε αυτόν τον γκολ, Ελένη. Εγώ νομίζω ο Ουάρντα είναι παιχταράς για μένα. Είναι παιχταράς. Απλά με το χαρακτήρα που έχει, νομίζω πλέον δεν θα παίξει ούτε 5x5 στο Κυλικής. Ο Ουάρντ, ο οποίος δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για την περίπτωσή του, μας είχε συνηθίσει σε διάφορα δημοσιεύματα, σε διάφορα τερτύπια με τα οποία απασχολούσε κατά καιρούς τον τύπο. Υπάρχει μια ηρεμία στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Λογικά βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας. Το προηγούμενο διάστημα θα σου πω εγώ ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Έκανε μια συνάντηση με τον Λούμπος Μίχελ αμέσως μετά το ναυάγιο με την Φεϊρέντσε. Έχεις καλό ρεπορτάζ, σε παραδέχομαι. Έχεις καλό ρεπορτάζ.
Πολύ δυνατή στο ρεπορτάζ. Εντάξει, αυτό το ξέρουν και οι Πέτρες πλέον στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρουν και στην Αθήνα βέβαια. Όχι, απλά. Προχθές ναι. Εθεάθη ο κύριος Άμρ Βάρντα να τρώει παγωτάκι ναι. στο κόσμος σαν τον τρελό και καθόταν μόνος του. Ναι. Κυκλοφορίστη. Μοναξιά. Κυκλοφορεί στην πόλη, η αλήθεια είναι αυτή. Και πριν δύο εβδομάδες περίπου συναντήθηκε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Προφανώς βρίσκονται σε μια προσπάθεια έβρεσης λύσης ψυχολόγου. Για το ψυχολόγο. Και αυτό καλό θα ήταν, ψυχολόγο. Ώρα, δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα. Μας κάνει ώρα νόημα. Μιλάμε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε Βιερίνη, έχουμε να πούμε Ελκαντουρί. Θα το κάνουμε ολόκληρη ανάλυση του ρόστερ τώρα. Εδώ άνθρωπος δίνει ρεπορτάζ για τον Ουάρντα. Εγώ δίνω ρεπορτάζ, ο Γιάννης βγάζει νεύρα δικαιολογημένα. Δεν βγάζω νεύρα. Όχι, δεν είναι νεύρα. Είναι, για μένα είναι όχι η αλήθεια, η απλή λογική. Όταν τελείωσε η σεζόν, για μένα, στο δικό μου μυαλό, πάω και ήθελε τρία στόπερ, οχτάρι οπωσδήποτε και σίγουρα μια δυνατή προσθήκη στην επίθεση πέρα από τον τερματοφύλακα που ήταν δεδομένο με τον τραυματισμό του Παναγιώτη. Λοιπόν, για να μην γκρινιάζουν και από απέναντι, θα συνεχίσουμε την συζήτηση μετά το διάλειμμα. Κλείνω γιατί δεν έχω άλλα. Θα με πας διαφημίσει τώρα. Θα σε πάω διαφημίσει. Τώρα που πήρα φόρα και θέλω να πω για το αγωνιστικό κομμάτι που δεν έχουν γίνει ακόμα μεταγραφές. Και ο Τέκο έχω. Έτσι. Το πολύ γνωστό σε όλους μας κταίο. Φροντίζει εκτός από την υγεία του οχήματος και την δική σου. Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ εκεί πάω. Ξαναπάρε τη διαφήμιση στην αρχή, αλλά εγώ εκεί πάω. Τότε τι, γιατί το πλασάρω εγώ. Εσύ τους ξέρεις καλύτερα. Καταπληκτικά τα παιδιά ο εκεί πέρα. Τέκο, λοιπόν. Μπαίνει στο teco.gr και κλείνει ραντεβού για ακταίο και δωρεάν εξετάσεις υγείας. Αφού είναι και τσεκαρισμένο από το Γιάννη, λοιπόν, μη σκεφτείτε. Πολύ καλά τα παιδιά και πολύ γρήγοροι πάντα, ευγενικοί. Μπράβο δεν έχω παράπονο. Μπράβο τα παιδιά. Για να κρατήσανε εμένα τον τρελό τρία χρόνια εκεί, μια χαρά είναι. Εξαιρετική θα είναι τα παιδιά. Είσαι εδώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε. Ανοίξαμε εδώ συζήτηση για τα ποδοσφαιρικά, για το ρόστερ, για τις αδυναμίες. Φούντωσε η κατάσταση, άρχισαν τα τηλεφωνήματα. Ο Γιάννης έξω ακόμη μιλάει. Τι έγινε ρε Γιάννη, τι έγινε. Με κόψαν την είσοδο του ΠΑΟΚ. Σε κόψαν την είσοδο, ωραία, τέλεια. Ναι, είδες, φούντωσες εδώ την συζήτηση, έχεις ανάψει τα αίματα. Και πήρε, είμαι εγώ εδώ στη μέση και προσπαθώ να κρατήσω ισορροπίες. Και πήρε τρελαμένος ΠΑΟΞΙΣ ναι. από τη Σαντορίνη. Από τη Σαντορίνη. Χρήστος Μιχαηλίδης. Ναι. Βγήκαμε και συγκινείς. Ναι. Γιατί η Ελένη εσύ μπορεί να το ξέρεις, αλλά άρα το χορήγι. Πήρε, ναι. Το χορήγι είναι ιστορικό. Mm-hmm. Ιστορικό το χορήγι στο Κυλυγής. Ναι. Δεν λέμε ότι είμαστε το Κυλυγής, το χορήγι λέμε ότι είμαστε εμείς. Θα το βγάλω τον κύριο στον αέρα. Το βγάλεις. Ωραία, για πες. Και με ενημέρωσε ότι έχει και αρκετό ασπρόμαυρο λαό στη Σαντορίνη. Παντού έχει στα νησιά. Δεν σου είπα εγώ που ανέβηκα σε ένα χωριό πάνω στη Λευκάδα. Σε χωριό πάνω στη Λευκάδα. 50 κατοίκων, 10 σπίτια. Α, είδα τη φωτογραφία του βίντεο. 10 σπίτια, ένα καφενείο πάνω στο. Εντάξει, κι εγώ και Ολυμπιακός να ήμουνα, άμα βλέπα την Ελένη Μπούντου σε ένα νησί, πάω θα το έπαιζα. Παιδιά, να ξέρετε. Όχι. Να ξέρετε. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό, Γιάννη. Όχι. Άμα δημοσιεύσω τώρα μια φωτογραφία στη σελίδα του Λίμπερο 107,4, η Δεσποινής Ελένη Μπούντου φοράει. Ένα φόρεμα. Εδώ. Με, πώς λέγονται αυτά τα στρόγγυλα, ρε. Πουά, πώς λέγονται αυτά. Πουά λέγονται. Πουά. Πώς λέγονται. Ασπρόμαυρα πουά. Ασπρόμαυρα λόγω ημέρας. Παιχνίδι έχουμε. Τι θα βάλω. Πώς. Κομπινεζόν. Ναι, αυτό πολύ πρόστιχο λίγο ακούστηκε. Εντάξει, το δώσαμε. Θα πέσουν τα κασετόφωνα τώρα. Λοιπόν. Όχι. Κυρία ντυμένη. Έτσι, στα ασπρόμαυρα γιατί είναι ημέρα τέτοια. Δεν γίνεται μέρα αγώνα να φορέσουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν και κάτι άλλες μέρες, Ελένη, που όταν παίζει το ναι. αγαπητό σωματείο του ΠΑΟΚ που σκάσει με κάτι κόκκινα φορέματα της φωτιάς, με κάτι κίτρινα φορέματα της φωτιάς. Δεν χάνω καμιά φορά τις μέρες, ξέρεις. Εδώ βλέπω η τεχνικός μας, η Δεσποινής Αναστασία, συμφωνεί. Χάνω καμιά φορά τις μέρες, να ξέρεις. Δεν υπολογίζω σωστά, οπότε βάζω ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Μπορεί να είναι κόκκινο, μπορεί να είναι κίτρινο, μπορεί να είναι πράσινο. Δεν. Εμείς στα χρώματα δεν έχουμε περιορισμό. Δεν τα χαλάσουμε εκεί. Όχι. Απλά την ημέρα του αγώνα, στο γήπεδο, πάντα ασπρόμαυρα, πάντα σεμνά, πάντα. Ταπεινά. Πάντα στα χρώματα του ΠΑΟΚ. Τα λοιπόν, φιλιά μας στη Σαντορίνη, να το κλείσω γι' αυτό. Ναι, τα φιλιά μας. Μας ακούει ο άνθρωπος. Με συγκίνησε ο άνθρωπος που πήρε και τηλέφωνο. Μπράβο. Σε αποθέω με αυτά που είπε. Σε αποθέω κι άλλοι, να ξέρει. Κατάλαβε αυτή την προφορά την ποντιακή ότι κάτι σου λέει. Κάτι παίζει με αυτή τη ρίζα εκεί από το χορήγι. Έδωσες έτσι ένα στίγμα, γιατί πολλά περισσότερα λέμε εκτός.
Σαφώς και κάθε άποψη είναι σεβαστή. Ο καθένας αντιλαμβάνεται και διαβάζει το ρόστερ και τις αδυναμίες που υπάρχουν. Σαφώς και η ήττα ή η νίκη του ΠΑΟΚ έχει διαφορετικό αντίκτυπο στον καθένα. Ελευθερία λόγου έχουμε. Ο καθένας υποστηρίζει αυτό το οποίο θέλει και πιστεύει. Καλά, αυτό... μην το κάνεις τόσο. Εγώ δεν είπαμε. Όχι, όχι. Δεν μιλήσαμε όχι, για, όχι, για τη Χούντα. Γιατί με ρώτησες κιόλας αν εκνευρίστηκα. Καθόλου δεν εκνευρίστηκα. Σου είπα ότι σε αυτά τα θέματα είμαστε όλοι ανοιχτοί. Κλείστε το μικρόφωνο. Τι να κάνω, τι να κάνω που βλέπω ότι έχει πάει 24 Αυγούστου και παρακαλάμε να ανακοινωθεί ο Ελκαντουρίδης, παρακαλάμε να έρθει ένα οχτάρι, παρακαλάμε να έρθει ένα στόπερ. Εγώ σου είπα, έχεις περιθώριο για άλλες 10 μέρες. Ο Μίχελ έχει περιθώριο άλλες 10 μέρες, εγώ δεν έχω περιθώριο. Ναι, και σου λέω, ο Μίχελ κύριος είναι... Λούμπος Μίχελ. Ο κύριος Λούμπος Μίχελ, λοιπόν, όπως πολύ σωστά το λες, έμεινε έχει κάνει πάρα πολλά καλά στην ομάδα. Ναι. Και εξίσου έχει κάνει λάθη. Αλλά κοίταξε, κρατάω μια τάκα Ζαγοράκη που είχε πει. Να φοβάστε τον άνθρωπο που δεν κάνει λάθη. Εννοείται. Εννοείται. Ισχύει για όλους. Δηλαδή δεν έχω κάτι με το Μίχελ. Για όλους ισχύει. Όταν υπάρχει ένας οργανισμός. Και στη δουλειά σου ισχύει το ίδιο. Φταίει και ο Σαββίδης. Όλοι θα κάνουμε λάθη. Λοιπόν, ο οποίος κύριος Λούμπος Μίχελ, όπως είπες και εσύ, έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ταξίδεψε με την αποστολή του ΠΑΟΚ όπως τουλάχιστον συνηθίζει. Και αυτό γιατί θέλει να τρέξει όλα τα θέματα, τα μεταγραφικά τα οποία είναι ανοιχτά. Θα μου πείτε ποια μεταγραφικά. Μόνο ο Ελκαντουρί βρίσκεται από προχθές στην Θεσσαλονίκη και μέχρι χθες το βράδυ δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη αναφορικά με τον Μαροκινό, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Από τον ΠΑΟΚ διαμηνύουν ότι το θέμα είναι διαδικαστικό, ότι το θέμα είναι τυπικό, καθώς υπάρχει απόλυτη συμφωνία του δικεφάλου με την Έμπολ. Υπάρχει συμφωνία και με τον ποδοσφαιριστή. Λογικό είναι από τη στιγμή που κάποιος παίρνει το αεροπλάνο για να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, για να έρθει εδώ πέρα. Προφανώς και υπάρχει μια ταύτιση απόψεων. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί και έχουν συμφωνηθεί προφορικά. Βέβαια, το προφορικό από το γραπτό απέχει και έχουμε δει και αρκετές φορές μεταγραφές και παίκτες που έχουν έρθει στην Θεσσαλονίκη να χαλάνε. Ποτέ δεν μπορείς να μιλήσεις με απόλυτη βεβαιότητα και σιγουριά για μια κλεισμένη μεταγραφή. Άμα δεν βάλει την μπλούζα και βγει φωτογραφία. Έτσι. Και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. ΠΑΟΚ καλωσορίζει τον Ομάρ Ελκαντουρί. Τίποτα δεν μπορείς να πεις με απόλυτη βεβαιότητα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο παράδοξο, κάποιο απρόπτο στην υπόθεση του Μαροκινού. Απλά ναι. Λένε για να μην με παρεξηγήσει και ο κόσμος, γιατί πολύ εύκολα βγαίνουν συμπεράσματα και κάποιοι προτρέχουν, θα πω εγώ. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι φταίει για μένα για όλα για τις μεταγραφές ο Μίχελ. Αν καταλάβει ο κόσμος αυτό, φταίει για μένα. Έχει κολλήσει εκεί με τον Μίχελ. Ναι. Φταίει. Όχι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι δεν φταίει μόνο ο Μίχελ, φταίει και ο Σαββίδης. Δεν μπορεί δηλαδή να κλείνει ο Βρίζας τον Σάντος, να φέρνει ο Σαββίδης τον Αναστασιάδη. Πού να με κλείνει. Γύρισες, ρε φίλε, μα είναι, πού είναι με παραδείγματα που βλέπεις πώς λειτουργεί πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ. Φέρνει ο Βρίζας τον Σάντος, παίρνει ο μεγαλομέτοχος τον Αναστασιάδη. Προτείνει ο Μίχελ τον Λουτσέσκου σαν τεχνικός διευθυντής. Φέρνει ο μεγαλομέτοχος τον Στανόγεβιτς επειδή άκουσε τον Βούκιτς. Όταν έχεις ένα αθλητικό διευθυντή, πες τον ρε φίλε, θα έχεις 5 εκατομμύρια budget. Έχει χρονιά που στο Σαββίδι να ξέρουμε ποιο θα είναι το budget της ομάδας, πόσα λεφτά θα πέσουν στις μεταγραφές. Όχι, γιατί, μια χρονιά. Γιατί θα σου πω, μπορεί 27 Αυγούστου ο Σαββίδης ξαφνικά να σου πει. Δεν πάει όμως έτσι ποδοσφαιρική. Ναι, το ποδόσφαιρο είναι απλό. Έχεις δίκιο. Ξεκινάμε. Είμαστε στο Φεβρουάριο. Πρόεδρε, πόσα λεφτά θα δώσουμε για μεταγραφές φέτος, 5, 7 ή 10. Φεβρουάριο. Από την προηγούμενη σεζόν υπάρχει ναι. Σχεδιασμός, συγκεκριμένο budget για την επόμενη σε ένα επαγγελματικό κλαμπ. Ναι, πες είναι 5. Να μπορώ κι εγώ μετά να κράξω τον τεχνικό διευθυντή. Είτε λέγεται Βρίζας, είτε λέγεται Μίχελ. Να κράξει κατευθείαν εκεί, τον περιμένει. Μα οι ευθύνες πρέπει να πάνε κάπου. Οι ευθύνες πρέπει να πάνε κάπου. Όταν γίνεται αυτό το. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία γιουβέτσι. Ναι. Δεν πάνε πουθενά ευθύνες. Πουθενά. Κοίταξε. Και όλοι μετά καταλήγουν να είναι στο απειρόβλητο. Ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση, όσο κλισέ και αν ακούγεται. Γιατί όντως. Και μου αρέσει και το φίνις. Μπορεί ξαφνικά αύριο να έχουμε ανακοίνωση τριών παικτών. Μακάρι. Τριών μεταγραφών οι οποίοι να είναι έτοιμοι. Δεν αναιρούν όμως αυτά που λέω. Ναι, οκ, okay, ότι υπήρχε μια κολλησιεργία. Όχι, αλλά θέλω να... Εσύ έχεις ομάδα. Ναι. Εσύ έχεις ομάδα. Λέγεται Γιάννης Ευσύ. Δεν θα θέλεις την προετοιμασία σου να είναι. Αν όχι όλες οι μεταγραφές, οι τρεις από τις πέντε. Εγώ, φίλε, θα ήθελα να κάνω προετοιμασία με έναν προπονητή και με αυτό να συνεχίσω και μέσα στη σεζόν. Άλλο συζητάς τι πολλά. Θα ήθελα να κάνω εγώ. Συζητάς πάρα πολλά. Φέτος ξεκίνησε όλο στραβά, ξεκίνησε όλο ανάποδα και δεν έχει να κάνει με τον Στανόγεβιτς ή τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, αυτό που έγινε
Με την αλλαγή προπονητή μπορεί να βγει σε καλό, έτσι, δεν σου λέω εγώ. Προφανώς αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει κάποιο θέμα, ότι πρέπει να επέλθει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα και το επιχείρησαν με την αλλαγή του τεχνικού. Αλλά αν το δεις καθαρά, ψυχρά, αντικειμενικά, η αλλαγή ενός προπονητή μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας είναι καταστροφική για μια ομάδα. Δηλαδή, μόνο ο χρόνος που θέλει. Σκέψου ότι πήγε και έπαιξε με την Έστερσον μετά από 5 μέρες προπόνησης, ναι, ο Λουτσέσκου. Ναι. Όσο καλά και να ξέρει το ρόστερ, όσο και να μελέτησε τους παίκτες μέχρι να αναλάβει. Τι να κάνει μαγικά. Όχι, τους βλέπει στην προπόνηση. Και εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τους παίκτες. Δεν είμαι κάθε μέρα στην προπόνηση. Να δεν μπορώ να τους ξέρω τόσο καλά. Επειδή το πας πολύ ωραία τώρα. Α, τώρα συμφωνεί μαζί μου. Ωραία. Ναι. Έλα, σε μπορεί να διαφωνούμε σε κάτι, δεν σημαίνει ότι. Καταρχάς συμφωνούμε στα πιο περισσότερα, γι' αυτό έχουμε και άριστη συνεργασία και εκτός στούντιο. Η διαφωνία είναι η υγεία. Φυσικά. Εσύ είσαι μια παίχτρια τώρα και παίζεις τον ΠΑΟΚ. Μάλλον δεν παίζεις τον ΠΑΟΚ. Παίζεις στον Ερμή Αροδίπου, δεν ξέρω κι εγώ πού. Ναι, ναι, ναι. Όταν εσύ βλέπεις ότι τη Δευτέρα φεύγει ο προπονητής. Ναι. Ότι τη Τετάρτη έχετε νέος προπονητής. Ότι το καλοκαίρι ξαναφεύγει ο προπονητής. Ότι μετά ξαναφέρεται νέος προπονητής. Πώς θα σεβαστείς εσύ τον προπονητή? Δεν είναι να το σεβαστείς τον προπονητή. Δεν πρέπει να το σεβαστείς τον προπονητή. Δεν είναι το θέμα να σεβαστείς τον προπονητή. Είναι να αντιληφθείς ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα. Εγώ θα σου πω. Όσοι έφυγαν από τον ΠΑΟΚ, ξένοι, Έλληνες, και τους ρωτήσαμε το κλασικό. Ο ΠΑΟΚ τα έχει όλα, έχει κόσμο. Έχει τι ένα μεγαλομέτοχο που έχει λεφτά και ρίχνει λεφτά στην ομάδα. Έχει γήπεδο. Έχει μια ομάδα με ένα υλικό το οποίο είναι καλό, ρε παιδί μου, σε γενικές γραμμές. Πώς νοείται λοιπόν αυτή η ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια, θα σου πω εγώ, επιθετίας Ιβάν Σαββίδη, γιατί δεν σου βάζω τα προηγούμενα λόγω οικονομικών προβλημάτων, λόγω προσφυγών, ναι. λόγω παικτών που έβλεπαν την ευκαιρία τους. Που εκεί ό,τι κέρδισες ήταν καλό. Ακριβώς, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Και όλοι μου λέγανε αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει μία σταθερότητα στον ΠΑΟΚ. Το πρώτο. Ναι. Το πρώτο είναι αυτό που λες. Δηλαδή δεν γίνεται να χτίζεις τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τώρα να χτίζεις με Λουτσέσκου, έτσι. Να χτίζει ο Λουτσέσκου αυτό το πράγμα. Και να κάνει θέλει. Δύο γκέλες πριν τα πλέον και να φύγει. Και το Μάιο να φύγει ο Λουτσέσκου. Σωστά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Στην τελική κρίνουμε τον Ίβιτς αν ήταν πετυχημένος ή αποτυχημένος. Όχι, είναι πολύ επιδερμικό και πολύ λάθος. Αν δούμε το τρόπαιο, το πήρε ο Ίβιτς. Το κέρδισε το τρόπαιο. Ήταν πετυχημένο. Ναι, δεν μπορείς να κρίνεις έναν προπονητή για μία σεζόν, ρε εσύ, Γιάννη, όμως. Ο προπονητής αναγκαστικά θέλει κρίνεις. Να χτίσει. Χτίζει. Σταδιακά. Μετά από μία τριετία μπορώ να σου πω αν ένας προπονητής είναι πετυχημένος ή μη. Μα για να πάρω εγώ το σταφυλίδι και να το ρίξω να παίξει. Πρέπει να το δω. Πρέπει να είμαι εκεί και να αντέχω εγώ την πίεση. Και όταν όμως ξέρω εγώ ότι θα με διώξουν σε 5 μήνες, θα πάω να ρίξω εγώ πιτσιρικά από την Ακαδημία. Και να σου πω και το εξής απλό. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Γίνονται και καλά, όπως λέμε μόνο τα λάθη. Και τον Μάιο έγινε επί Ίβιτς. Ναι. Σου πω αυτό. Δηλαδή οι παίκτες που σκάναραν και ήθελαν να υπογράψουν έγινε με την συγκατάθεση, με το πράσινο φως του Ίβιτς. Για μένα ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανθρώπους που να γνωρίζουν την μπάλα. Δηλαδή, ο μεγαλομέτοχος δεν έχει δίπλα του ανθρώπους που να γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Απλό είναι το ποδόσφαιρο. Το έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση. Ποδόσφαιρο. Ο άσος, το δεκάρι, το εννιάρι, τα εξτρέμ. Είναι απλό το ποδόσφαιρο. Και φυσικά δεν είναι ευθύνη ενός και μόνο ανθρώπου. Όχι, για μένα. Εντάξει, είτε αφορά τον προπονητή, είτε αφορά συγκεκριμένο παίκτη, είτε τον τεχνικό διευθυντή, είτε τον άνθρωπο που ανήκει στην αρχή. Την είναι πόρτα, η οργάνωση. Είναι όλο. Η οργάνωση, είναι το σχεδιάγραμμα των ανθρώπων που απαρτίζουν την διοίκηση. Είναι όλα μαζί. Ο Σαββίδης τώρα, ο άνθρωπος, έχει κάνει τόσα καλά. Τόσο καλά. Και ναι. Δεν έχει δει μια μεγάλη χαρά. Τι το κύπελο. Εννοείται. Το ξέχασε την άλλη μέρα. Εννοείται. Μια μεγάλη χαρά και σε αυτόν τον άνθρωπο. Εννοείται. Που ματώνει για να βάζει. Αλλά κάνει και αυτός λάθη. Ναι. Δεν μπορείς να κυρώνεις τον τεχνικό διευθυντή σου και να φέρνεις εσύ μια επιλογή ενός άλλου προπονητή ή ενός άλλου παίχτη. Και τα παραδείγματα αυτά δεν είναι λίγα. Και ο Μπερμπάτοφ έτσι είχε. Εντάξει, ο Μπερμπάτοφ. Όχι, κάτσε λίγο για να μην το εξισώνουμε. Ο Μπερμπάτοφ δικαιούται και αυτός πρόεδρος. Είναι μεγάλο να κάνει ένα δώρο στον Μπερμπάτοφ. Αλλά και αυτόν τον έφερε χωρίς να μιλήσει. Είπε, θα φέρω τον Μπερμπάτοφ και τον έφερε. Εντάξει, κοίταξε. Κανένας προπονητής δεν θα έλεγε όχι σε ένα δώρο του στυλ Μπερμπάτοφ. Δηλαδή, τώρα αν εσύ είσαι πρόεδρος ομάδας. Εγώ δεν κολλάω στο όνομα. Εγώ κολλάω στην επιλογή το τι κάνω. Το ότι φέρνω κάτι χωρίς να. Η παρεμβατικότητα, αν θέλει, στα αγωνιστικά μου λες εσύ. Φυσικά. Ναι,
Το δέχομαι σε ένα βαθμό. Τώρα το ότι έφερε αυτός ο πρόεδρος είχε καψούρα ποδοσφαιρική. Είχε καψούρα ποδοσφαιρική, γιατί κιόλας ο Ιβάν Σαββίδης είναι Manchester United, έτσι, οπότε από τα χρυσά χρόνια του Μπερμπάτοφ λογικά τον είχε αδυναμία. Και έκανε ένα τέτοιο δώρο, δεν μπορείς να εγώ το... Εγώ δεν θέλω να τον αδικήσω ούτε τον Μεγαλομέτωχο, ούτε τον Μίχελ, ούτε τον Στανόγεβιτς, ούτε τον Λουτσέσκο. Απλά επειδή τα χρόνια περνάνε και ο άλλος βάζει και μπαίνουν στο καζανάκι και φεύγουν, πρέπει λίγο να ξυπνήσουν όλοι. Να καταλάβουν πού είναι, ποια ομάδα κουμαντάρουν, ποιον κόσμο έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολος κόσμος. Όχι, εντάξει. Εννοείται όχι. Λέμε για συσπήρωση που είπε προηγουμένως ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ο καθρέφτης της ομάδας. Μα δηλαδή αυτή η τρέλα, αυτή το... Μα είπε πριν συσπήρωση. Είπε πριν συσπήρωση ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Πολύ εύκολη λέξη συσπήρωση. Αν μπορούσα εγώ να μιλήσω και τώρα θα τον έλεγα συσπήρωση πώς. Όταν στο handball σε τρυπάει ένας δήμος σαν τον Εύωσμο και τον Κορδελιό με, με τον κύριο Χατζιβρέτα και τον κύριο Πέτρο Σουλά και τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο και δεν κάνεις κάτι σαν αριστερά να βγεις μπροστά να κάνεις μια δήλωση. Ποια συσπήρωση. Όταν γίνονται λάθη επιλαθών και δεν βγαίνεις να στηρίξεις τον Ιβάν Σαββίδη που τον πολεμάνε όλοι και μένει σε μια ανακοίνωση σαν ερασιτέχνης. Τον πολεμάει όλη η Αθήνα, τον κράζει όλη η Αθήνα, όλα τα πουλιά θα πω που πληρώνονται κάνουν μάχη εναντίον του Σαββίδη και η στήριξη του ερασιτέχνη ήταν μια ανακοίνωση. Όχι, θέλει συνέχεια εκεί, δήλωση, τη δήλωση. Με το θέμα του γηπέδου στα δυτικά, τι γίνεται ακριβώς, πού έχει μείνει το συγκεκριμένο. Εγώ έπαψα να ασχολούμαι με το θέμα. Η κορυδία έχει και τα όρια της, Ελένη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε μια θετική προδιάθεση έτσι, για το συγκεκριμένο γήπεδο handball στα δυτικά. Παπά πουλούσαν. Παπά πουλούσαν. Εγώ στο έτσι έβγαινε προς τα έξω τουλάχιστον, σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση είπανε. Πολύ ωραία, θέλουμε τον ΠΑΟΚ εδώ. Okay. Θα πάμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκριθεί. Πρέπει να εγκριθεί εκεί. Ναι. Okay. Μετά από μια εβδομάδα. Πήγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι. Λένε δεν θα πάει τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάει στην Επιτροπή για Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ωραία. Πάει η κυρία Μπαλάσκα, Επιτροπή για Επαγγελματικού Αθλητισμού στα δυτικά. Πάει στους υπόλοιπους συλλόγους. Παιδιά, θα θεί ο ΠΑΟΚ, θα χάσετε από μία ώρα, θα χάσετε 10 λεπτά, θα χάσετε. Ναι. Να ξεχούμαστε, μην παραξηγούμαστε. Συμφωνείτε, συμφωνούμε. Επιστρέφει η απόφαση στο Δήμο. Θα το δούμε ξανά και εμείς γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Από ποιες αντιδράσεις δεν έχει πύρο ασφάλιση. Κάτσε ρε φίλε, πώς δεν έχει πύρο ασφάλιση όταν εσύ παίζεις εδώ αλφαεθνική γυναικών. Δηλαδή, θες να πεις ότι δεν έχεις τα κορυδία. Βασικά για παιχνίδια αλφαεθνικής γυναικών. Ναι, δεν θέλουν Γιάννη, είναι ξεκάθαρο. Δεν θέλουν. Γι' αυτό είπα κι εγώ εκεί στα δυτικά να τους χαίρονται. Γιατί μετά, αν θυμάσαι μετά το χαμό που έγινε. Ναι. Που βγήκε η επίθεση από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για ανακοίνωση, η τοποθέτηση του κ. Πετρίδη. Ξαφνικά μετά από μια εβδομάδα, ο ερασιτέχνης ενημέρωσε ότι ο δήμαρχος ο κ. Πέτρος Σουλάς ζήτησε και έκανε συνάντηση νέα με τον κ. Πετρίδη. Τώρα θυμήθηκε. Δηλαδή έπρεπε να πέσει το κράξιμο για να πει ξεκάθαρα αν θέλει ή δεν θέλει τον ΠΑΟΚ. Γιατί από την Επιτροπή και ο Επαγγελματικού Αθλητισμού πέρασε. Πέρασε. Και αντί να πούνε ότι πέρασε, κοινάει και λέει ο κύριος Χατζιβρέτας ότι δήμαρχος Ευόσμου Κορδελιού στο ΠΑΟΚ πέρασε, αλλά θα σου το δώσουμε μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κάτσε ρε φίλε. Ποιον κορυδεύεις. Μιλάμε εδώ για θέματα του ΠΑΟΚ. Τι θέλεις, πες μας. Κύριος Χατζιβρέτας, το ξέρω. Θα μπουκάρει, παιδιά. Και για τις ακαδημίες ξέρουμε. Για τις ακαδημίες. Όλα τα δυτικά. Δεν μπορώ καν. Παντού. Έλα να μας πεις και τον κύριο Χατζιβρέτα, έλα. Δεν μπορώ καν. Φυσικά, αδερφός. Εξαιρετικός στα καθήκοντά του. Φυσικά. Δεν ξέρεις καν. Αλλά οκ. Πετάω ένα εξαιρετικό. Και είναι και Αριανός. Καλά, τι θα είναι. Καλά κι εσύ. Τι περίμενε. Τώρα εγώ μ' αρχίσω και λέω για τις ακαδημίες του Νίκου εκεί πέρα στην περιοχή. Νόμιμες 100%. Και το... Βρε. Βάζεις το χέρι σου εσύ παντού. Και Ηρακλής είναι δυτικά. Τι να κάνουμε έτσι. Εγώ δεν πάω εκεί το θέμα. Και Παναθηναϊκός. Πού στα δυτικά. Πού στα δυτικά της Ελλάδας, στα δυτικά της Ιουγκοσλαβίας. Να το καταλάβετε. Όλα τα δυτικά είναι κοινά. Έγινε Χρήσανθ, έγινε. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Τώρα αυτό το ντούτορο που κάνει στην εκπομπή του Πάκου είναι πολύ άσχημο. Για τα δυτικά. Μου ζήτησε παρέμβαση. Όχι, α, το ζήτησε. Όχι, με ρώτησε γιατί το κάνουν αυτό. Με το που ακούει. Με το που ακούει Πάουκ και δυτικά κατευθείαν. Δεν είναι μια ώρα στη γωνία καθόλου. Εντάξει, ο άνθρωπο μένει, πε μου την περιοχή. Την περιοχή που μένει, την ξέχασα. Δυτικά είναι, Βαθύλακος. Βαθύλακος, εντάξει. Μάλιστα. Πού? Τι έχει καμιά τρύπα που είναι κίτρινη. Κίτρινα μαύρο φοράει. Βαθύλακος, η ομάδα. Ναι. Τι λες. Εσύ του τα πήγες δώρο. Από παλιά λέει.
Λοιπόν, να δώσουμε έτσι και ένα τελευταίο, μια τελευταία είδηση από την Σουηδία. Βλέπω εδώ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Όχι, όχι. Έχουν μείνει 500 εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι. Α, μόλις 40 ευρώ το εισιτήριο. Μόλις 40 ευρώ. Για τους Σουηδούς δεν είναι τίποτα. Λογικά. Είναι το δεκάρικο εδώ της Τούμπας. 40 ευρώ. Βλέπει ο κόσμος το σχετικό σχεδιάγραμμα που υπάρχει στην μπουτίκ. Ποιες θέσεις. Ορίστε. 40 ευρώ το εισιτήριο. Για να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. ΠΑΟΚ θα δεις. Δεν δώσω 40 ευρώ για να δεις ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα. Πόσες φορές θα πάει ο ΠΑΟΚ στο Έστερσουντ. Και 50 μη σου πω. Κάτσε λίγο. 40 ευρώ για εμάς τους φιλοξενούμενους. Όχι, 40 ευρώ για, το... για τους Σουηδούς. Και το Πανόπουλος θα το βάζει πλέον 40. Εδώ ο Πλατανιάς είχε 30 ευρώ το εισιτήριο με Παναθηναϊκό τώρα. Τι να λέμε. Κάτσε για τους παδούς του Παναθηναϊκού. Γενική είσοδο στο. Τι λες, ρε. Νομίζω είναι 30 ευρώ. 30 ευρώ. Είχε γίνει και θέμα, ναι. Με 30 ευρώ, εγώ ξέρεις τι περνάω, τι εβδομάδα περνάω. Παιδιά, μισό λεπτάκι λίγο να το δούμε το θέμα ρεαλιστικά. Πόσες φορές θα πάει ο ΠΑΟΚ στο Έστερσουντ. Δεν θα δώσει 40 ευρώ, είσαι Σουηδός για να δεις τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το μεγάλο ΠΑΟΚ. Και προχθές πήγε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο γύρο, έπαιξε με την τέτοια. Δεν έπαιξε, πώς λέγεται, με την Ντόνετσκ. Ναι. Και το εισιτήριο έκανε 1,2. Άλλες τιμές εκεί. Που έπρεπε να τις ανεβάσουν και 1,2. Εκεί. Γιατί το μεγάλο ναι. ΠΑΟΚ θα έβλεπαν. Εντάξει, έχουν πρόβλημα στην Ουκρανία. Στα 2 ευρώ. Δηλαδή εσένα θα σε είχα σε Σουήτε. Οι Σουηδοί παίρνουν και Σουηδικό μισθό. Στην Ουκρανία παίρνουν πολύ χαμηλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να στείλω και τους τελευταίους. Πάμε, πάμε, ας κάτσουμε μέχρι τις 4. Ναι, μετά το ντου του Χρήσανθου λογικά πρέπει να φάμε. Αυτός μπαίνει. Και την επόμενη αυτός ώρα. Μπαίνει. Όχι, όχι, ο Σταμάτης Μουρελής ακολουθεί με την εκπομπή All About Aris Fans. 2 με 3 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Τελευταία διορία για όσους θέλετε να βρεθείτε σήμερα στο Regency Casino. Τηλεφωνείτε 287 και 3 οχτάρια, δίνετε το όνομά σας και κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσετε εκεί στη γιγαντοθόνη του καζίνο το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Έστερσουντ. Πλούσια δώρα, μπύρες. Πάρε ένα ρεπό να πάμε ρε γεμίσε. Πολύ ωραία. Τι είναι το ρεπό. Πολύ ωραία είναι εκεί να πάμε. Τι είναι το ρεπό. Παιδιά φορτσάρετε, όσοι δεν έχετε πάει, είναι καταπληκτικά. Εγώ έχω πάει 2 φορές να πω την αλήθεια. Θέλω να πάω και τρίτη, αλλά εδώ πέρα να πούμε με Ελένη Μπούντου να μας χώνει κάθε μέρα εκπομπές, βάρδιες και τέτοια δεν έχω προλάβει εγώ να πάω. Εγώ το ακούω πάλι, κατάλαβες. Λες και εγώ από... Συγγνώμη, παιδιά. Από χρόνο και. Ναι, για πες. Με σένα δεν κάνω εκπομπή, ποιο θα κράξω. Αύριο που θα κάνουμε τον Αντρίδη, θα κράξω τον Αντρίδη. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Παρασκευαΐδης, Ελένη Μπούντου, αλλά φυσικά έχουμε και εδώ μεγάλη παρέα που ήταν μαζί μας αυτό το δίωρο. Νομίζω τα είπαμε όλα, τα καλύψαμε όλα και βόλε είχαμε και τα εκπληκτικά παιδιά στο στούντιο είχαμε με Γιάννη Πανταγκή. Ωραία έκπληξη στον κόσμο, έτσι. Ο Ερνάντο Γκόμες που τα καταλάβαινε όλα, όλα στα ελληνικά, ρε παιδιά, όλα. Δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος πολύ καλά, αλλά τα καταλάβαινε ό,τι ερώτηση κάναμε. Κουνούσε το κεφάλι, άκουγε το Σταύρο να δίνει ρεπορτάζ από Σουηδία, αντιδρούσε. Μπράβο, μπράβο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο 12 με 2. Το ΠΑΟΚ 24 θα είναι στο Λίμπερο 107,4. Φυσικά εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί η μέρα σήμερα έχει πολύ ΠΑΟΚ. Έχει παιχνίδι στις 8 και φυσικά ζωντανές συνδέσεις με Σταύρο Κόλκα και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Καλό μεσημέρι σε όλους.